Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, ναι. 10 για 20 Τζον πήγε με αυτά και με αυτά. Μπράβο. Να το τραβήξαμε παραπάνω. Εγώ είχα πάρει την έπρεπε να το παθαίνω. Έβλεπα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπαλαντέρ. Μέχρι και τις 12. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω το μικρόφωνο προς το παρόν. Πιθανολογώ σε λίγο και Νίκος Παπαδόπουλος. Ειλικρινά, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε σε τι ένταση είναι και σε τι άγχος μετά την πρόκριση του Άρη στον τελικό της K15. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τον συνάδελφο που συνδυάζεται μαζί με αρκετά τηλέφωνα και δουλειά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα θα τον έχουμε εδώ, αλλά κάνει ταυτόχρονα και άλλα πράγματα με αφορμή αυτή την τεράστια πρόκριση πραγματικά της ομάδας του Άρη στην K15 του Παναθηναϊκού και εκεί που θα συναντήσει την ομάδα του ΠΑΟΚ την Κυριακή. Και είναι κάτι το οποίο το συνάδελφο του έχει φάει πολύ χρόνο και θεά ουσία. Είναι κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο και γι' αυτό λίγο είναι παρόν απόν. Τώρα πάει να γίνει παρόν. Βγάζει γλώσσα τα λίπο. Όχι, φίλε, λέω ότι το γεγονός ότι η K15 του Άρη βρέθηκε στο τελικό του πρωταθλήματος είναι ένα πρωτόγνωρο σκηνικό. Είναι σίγουρα μια επιτυχία. Οπότε. Σου έχει φέρει μια περαιτέρω ένταση, ρε παιδί μου, και ένα παραπάνω φόρτο εργασίας. Όχι, δεν με έχει φέρει αυτό φόρτο εργασίας. Α, οκ. Έτσι, ρε φίλε, θα είχα φόρτο εργασίας αυτή την ώρα. Ναι. Άξι, απλά έτυχε να ασχολούμαι με αυτό. Ναι. Τα ακουστικά μου, δυνάμωσε λίγο το ένα, Γιάννη. Δυνάμωσε το λίγο. Και άλλο δυνάμωσε το Γιάννη. Έλα, ρε φίλε, τώρα. Έλα, ωραία, λοιπόν. Μα βάζουν χέρι. Ναι. Καλό φίλο και συνάδελφο ο Μιχάλης έστειλε μήνυμα, λέει 10 και 4 σήμερα εκπομπή, λέει. Έχει δίκιο. Θα μου το κλείσετε. Έχει δίκιο. Εκτός από αυτό. Έλα λίγο στο γραφείο μου μετά. Έβλεπα, λίγο, έβλεπα τον Παναθηναϊκό και πώς σηκώνω το βλέμμα. 10 και 20. Όπα ρε παιδιά, κάτσε, περίμενε. Τώρα μας δυνάμωσε πολύ όμως, φίλε. Εγώ κουφαίνομαι. Το καλό πράγμα. Αυτά τα ματζουκίστηκα δεν τα μπορώ. Το καλό πράγμα. Άρα, μπράβο, τώρα είμαστε καλύτερα. Τι γίνεται, Νίκο. Τι γίνεται, φίλε. Κάτσε λίγο, γιατί βλέπω αυτό το ακουστικό εκεί πέρα. Α, όχι. Το... Ποιο. Κάτι κρέμεται και τρόμαξα. Εντάξει, όχι, όχι, δεν είναι. Είναι το. Αυτό το σαν σκηνάκι που είχε εδώ παραπάνω έχει κοπεί, ρε παιδί μου, και κρέμεται ένα πράγμα έτσι. Παιχνίδισα με το μαλλί μου, ενδεχομένως, θα μπορούσα. Ναι, όχι. Αυτό, μπράβο. Όχι, σε καμία την περίπτωση. Λοιπόν, τι έχουμε. Τι έχουμε, φίλε. Παναθηναϊκός Μπουντούσνος 64-56. Θα το πάρει. Παναθηναϊκός είπαμε και 15-17 πόντους. Επειδή είναι ωραία. Προσπαθεί να επιστρέψει. Η Μπουντούσνος είναι παιχνίδι στο οποίο Παναθηναϊκός κερδίζει και περνάει. Και από ό,τι βλέπω, γίνεται ένα χαμό με τα σενάρια τη Ευρωλίγκα. Έχω χάσει το μέτρημα. Οι διασταυρώσεις. Το πιο. Νορμάλ σενάριο της νίκης του σήμερα, πάει να παίξει με τη Ρεάλ, ό,τι και αν κάνει η Ρεάλ που παίζει με τις Αλγκύρες σήμερα. Από το Ηλιακό Κάουνας. Ναι. Έχω μπερδευτεί λίγο είναι η αλήθεια, γιατί διάβαζα το πρωί, είχε 65 σενάρια. 65? 65, όχι για το Παναθηναϊκό. 65 σενάρια πρόκρισης. Γενικά, ναι. 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 Και από ό,τι διαβάζω στο έγκυρο SDNA, η νίκη της CSKA επί της Μπασκόνια και η νίκη της FS Pilsen επί της Αρμάνι Μιλάνο. Κρατάνε τον Ολυμπιακό ζωντανό στη μάχη για την πρόκληση. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο με την Ταρουσάφακα. Η λογική λέει θα κερδίσει. Mm-hmm. Αλλά θέλει και άλλο συνδυασμό αποτελεσμάτων. Μην με ρωτήσετε τι και πώς. Έχω χάσει, ξαναλέω, το μέτρημα. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Έτσι, είναι καμιά. Σήμερα με τα παιχνίδια που θα τελειώσουν, ξεκαθαρίζουν ποιες ομάδες προκρίνονται στα play-off και αύριο. Απλά μιλάμε για καμιά 5-6 ομάδες που παίζουν για 4 θέσεις. Οπότε γίνεται λίγο σφαγή. Σε ρωτάω εγώ. Παρακαλώ. Να μου πεις ότι όλα αυτά θέλω να τα πω. Δεν τα ξέρω. Τώρα δεν με νοιάζει. Δεν τα ξέρω. Πέστα, ρε, δεν με νοιάζει. Δεν τα ξέρω. Άντε. Τα 64 σενάρια λέγεται το Παναθηναϊκό έχουν γίνει 8. Εδώ που διαβάζω τον έγκυρο συνάδελφο Γιάννη Ψαράκη. Ωραία. Που λέει ότι με νίκη σήμερα από την Μπουντούσνος λογικά θα κερδίσει εύκολα ή δύσκολα, παρότι είμαστε τέλος τρίτης περίοδου. Θα πάει οριστικά να παίξει με τη Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός για να προκριθεί κερδίζει τα Ρουσάφακα και αν κερδίσει η Ρεάλ της Αλγκύρης είναι 7ος. Κάτσε λίγο, έρχομαι. Και η Ζαλγκύρης με νίκη μένει εκτός μόνο αν νικήσει η Μακάμπι τη Φενέρ και η Νταρουσάφακα τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι πάρα πολλά τα σενάρια στην Ευρωλίγκα. Αύριο το βράδυ, έτσι, αφού τελειώσουν και τα αυριανά παιχνίδια, θα έχουμε οριστική εικόνα για τους 8 και πώς διασταυρώνονται αυτοί στα play-off. Το πιο ξεκάθαρο για τον Παναθηναϊκό είναι ότι κερδίζει και περνάει. Τώρα με ποιον θα βρεθεί από εκεί και πέρα, από ό,τι φαίνεται, θα είναι με τη Ρεάλ. Όπως και πέρσι, τελικά η Ρεάλ το κατέκτησε. Πέρσι που βρέθηκε με τον Παναθηναϊκό. Για κάνει και στο να δούμε τι θα γίνει εδώ πέρα. 1-2-3. Σούπερ. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, Νίκο, τι γίνεται, φίλε μου, άλλο. Κάπα 15 φίλε τελικό, Κυριακή. Την ώρα δεν θυμάμαι. Αλλά Κυριακή. Νομίζω 3 ώρα το μεσημέρι. Νωρίς. Ναι, ναι. Ποδοσφαιρική ώρα. Στο Δάκ Λαμίας. Με το μεσημεριανό. Θα έχουμε πουλμαντά. Πουλμαντά. Γιατί κάπα 15. Εμείς είμαστε κανένα πλακωθούν. Φίλε, σου πω λέω κάτι. Ναι. Τελικός για πρωτάθλημα Ελλάδος, ό,τι και να είναι, ρε φίλε. Πάω κάρες είναι, ναι, όχι. Okay. Μπορεί να έχει να παίξουν τελικό για πρωτάθλημα Ελλάδος από το μπάσκετ, από το 1990. Καλό παρασκήνιο. Ωραίο. Είσαι, ναι, ρε φίλε. Ισχύει. Θα μου πεις κάπα 15, δεν είναι αδερφό τμήμα. Όχι, 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 ψέματα. Τι.
Πρωτάθλημα, λέω, άστο κύπελο. Πρωτάθλημα σου λέω. Ναι. Κάπα 17 του Άρη που το πήρε το 12 με τον Πάοκ, δεν ήταν πάλι. Δεν ξέρω. Περίμενε. Δεν θυμάμαι. Μπορεί, μπορεί είναι πιθανό. Που το είναι πιθανό. Στην Τρίπολη που έγινε εκείνο το Final Four. Είναι πιθανό, Άρης, δεν το ξέρω. Πάοκ, κάπα 17. Αλλά γενικά δεν είναι κάτι, παιδί μου, σύνηθε. Τρίπολη. Αν πει τώρα δεν μιλάμε για παιδιά που είναι 13 και 14 χρονών. Οκ. Okay. Ναι, ναι, ναι. Είναι Πάοκ Άρη. Ήταν Άρη Πάοκ 11-12. Τελικό. Κάπα 17. Στην Τρίπολη που το πήρε ο Άρη τότε. Βέβαια. Ωραία. Να δούμε τι θα γίνει η Κυριακή σε αυτό το μεγάλο τελικό της ΚΑΠΑ 15 που ασχολούμαστε. Κοίτα, κακή μετάδοση του Άρης Παναθηναϊκός, λένε πληροφορίες. Λένε κάτι, λένε, τις επιβεβαιώνω, ναι. Κοίτα, να σου πω κάτι, και στο τάβλι να είναι Άρης Πάοκ. Έτσι είναι, ρε φίλε. Έχει ψωμάκι. Έχει ψωμάκι να μας όπως δώσει και να ασχολούμαστε. Όπως και να έχει. Και είναι και σημαντικό για αυτά τα παιδιά, αυτές οι εμπειρίες, αυτές οι παραστάσεις, αυτά τα κλισέ, τα ωραία που λέμε. Ο Άρης δεν ήταν outsider, φίλε. Ήταν τελευταίες αγωνιστικές 12 βαθμούς πίσω την Ξάνθη. Ήταν τρίτος δηλαδή ο Άρης, δεύτερη Ξάνθη. Ναι. Και στο νήμα την πέρασε. Ντεμαράς θα λέγαμε. Ναι, πήρε τη δεύτερη θέση. Τον είχαν όλοι ως outsider, τον θέλανε όλοι στο Final Four. Έκασε με τον Παναθηναϊκό, πάρε τον έξω. Στα πενάλ. Στα πενάλ, ναι, τον τόσο. Το Πάοκ με ανατροπέλει τον Ολυμπιακό. Ανατροπέλει ο Πάοκ. Ναι, διπλό ημίχρονο. Ήταν 1-0 ο Άρης, 1-1 ο Παναθηναϊκός, 3-1 ο Άρης, 3-3 ο Παναθηναϊκός. Πήγε στα πενάλ και το πήρε ο Άρης. Τερματά του Άρη, καλό, έχει προοπτικές. Πόσο χρόνο είναι τώρα αυτό, 14? 14. Ωραία. 14, έχουμε δρόμο ακόμα δηλαδή. Για μένα το σημαντικό θα είναι όχι να το πάρει. Αλλά? Το σημαντικό θα είναι σε 5 χρόνια, 2 παίχτες από αυτή την ομάδα. Έλα ρε Νίκο τώρα και σε 5 χρόνια ρε φίλε. Καλά. 2 παίχτες από αυτή και λιγότερα. Στα επόμενα χρόνια μέσα, μην το γίνει το συγκεκριμένο. 2 παίχτες από αυτή την ομάδα, ναι, να βρεθούν στην πρώτη. Γιατί ρε φίλε, τόσο εύκολο είναι οι παίχτες, δηλαδή από τις ακαδημίες των ομάδων να βρεθούν στην πρώτη ομάδα, το ίδιο πράγμα είναι. Αυτό είναι επιτυχία μεγάλη. Αυτό είναι επιτυχία μεγάλη, ρε φίλε, αλλά ξέρω ότι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Και στην Ελλάδα δεν είναι πολύ συνηθισμένο το τι το κάνουμε. Δεν από είναι αυτή πολύ την ομάδα να αναδειχθούν 2 παιδιά. Mm. Και να αγωνίζονται, αυτά σου μην αγωνίζεται βασική με τη φανέλα του Άρη την πρώτη ομάδα τα επόμενα χρόνια. Για μένα αυτό θα είναι μεγαλύτερη επιτυχία. Okay. Καλό λέβεις είναι. Στο Πάοκ που έρχονται τόσα λεφτά στις ακαδημίες, ναι, τελευταία φουρνιά που έχει βγάλει παίχτη είναι ο Κουλούρης. Ναι. Που ήταν εκκριστικά από 17 τότε. Μπορεί, όχι. Πιθανό. Όχι, πολύ πίσω πήγαμε. Τώρα έχουμε 19. Η διαφήμιση με τον Γαϊτάνο πάνω, βλέπω. Τρόμενο. Όχι, τότε πρέπει να ήταν. Ναι. Κατάλαβες. Εντάξει. Και ο Πάοκ είναι ομάδα που έχει λεφτά στις ακαδημίες κάθε χρόνο. Από τους 10 η τελευταία φουρνιά είναι αυτή. Από τους 10 και τώρα προσπαθεί σιγά σιγά να βγάλει κανένα Λίρατζι, κανένα Τζαούσι και όλα αυτά. Yeah. Αλλά και πάλι. Επειδή δεν είναι έτοιμοι για να παίξουν. Είναι μεγάλη απόσταση όπως και να το κάνουν. Τον yeah, ακαδημιών με την πρώτη ομάδα. Ο Ολυμπιακός βγάζει συχνά από την απάντηση. Σαν ποιον, ας πούμε. Έχει. Ο Ρέτσος. Τελευταίος. Τον έκανε τάλιρα. Άσχημα του πέσε. Πριν πόσα χρόνια. Πέρυσι δεν τον πούλησε ή πρόπερσι. Πρόπερσι νομίζω. Πρόπερσι λες. Ένας. Ποιο άλλο. Ο Φετφατζίδης. Καλά, Φετφατζίδη θα δείξει τον εαυτό του από ένα σημείο, ναι, και μετά, οκ. Okay. Αυτοί όλοι κάτι Νικολάου, κάτι τέτοιο που παίζουν εκεί πέρα. Νικολάου. Νικολάου λέγεται. Νικολάου ήρθε να σβήνει λίγο το. Αυτό σου λέω. Ο Μάριος. Και ο Ολυμπιακός αυτά τα παιδιά πότε τα βάλει να παίξουν. Ο Μάριος Βρουσάη. Όταν άρχισε να σβήνει τον Ταλαβέρι με τον Champions League και δεν είχε άλλες επιλογές. Να τα πάει λίγο στη βιτρίνα, να τα πουλήσει. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Δεν έχουν ούτε τακτική έχουν προσθέσει ομάδες για αυτό το πράγμα, ούτε έχουν και την υπομονή. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Μόνο Πανιόνιος, παιδιά. Μόνο Πανιόνιος. Πανιόνιος, ναι. Αυτός παράγει. Σωστά, αυτό είναι αλήθεια. Πανιόνιος, αιώνιος. Και ταΐζει πολύ κόσμο. Ενώ ομάδες που με τους δικούς τους παίχτες τέλος πάντων. Προχθές βλέπαμε την εθνική και λέγαμε που είχε 7 παίχτες από τον Πανιόνιο μέσα. Αλήθεια είναι. Και πιο παλιά. Νίκος Αναστόπουλος. Παιχτάρα. Παιχτάρα. Σαν ποδοσφαιριστής ήταν κορυφή. Σαν προπονητής. Ο Καλάφης μέχρι στιγμής είχε κάνει 15 assist. Και θέλει έναν πόντο και ένα rebound για να κάνει triple double. Όχι άσχημα. Not bad. 15 assist. Not bad. Και έχει ακόμα. Εγώ έχει κάνει 20. Καλά, ο οποίο παίζει εδώ και 2 μήνες φίλοι με πρόβλημα στο πέλμα. Φαντάζομαι να μην το είχε κιόλα δηλαδή. Και πρόβλημα σοβαρό. Μάλιστα. Και παρόλα αυτά παίζει με αυτό. Ναι, και έχει 15 assist. Τι 15 assist, ρε φίλε. Τι 15 assist. Μία ακόμα μέρα στη δουλειά, έτσι. 15 assist. Ο δικό μα Russell Westbrook. Ναι, όντως. Κοίταξε στην Ευρώπη το triple double, φίλε, γι' αυτό δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Είναι πολύ σπάνιο. Είναι, ρε παιδί μου, κάτι το. Γι' αυτό δεν είναι πολύ συνηθισμένο, πολύ σπάνιο. Ντάνος. δεν είναι το συνηθισμένο το βλέπουμε. Ό,τι δεν είναι συνηθισμένο. Έλα, καλάθι το έβαλε. Είναι σπάνιο. Πήγαμε στο double double, έφτασε 11 πόντους με αυτό το καλάθι που έβαλε. Και θέλει ένα rebound ακόμα. Θέλει ένα rebound, ναι. Rebound. Ναι. Έχω διαβάσει πρόσφατα κάπου για triple double στην Α2 με κερδισμένα φάουλ. Ένα παίκτη. Πόντου rebound και κερδισμένα φάουλ. Triple double figure. Γι' αυτό μου το έγραψε. Γιατί κάνει face πάλι, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι ρε φίλε στατιστική που έχει διψήφιο αριθμό. Υπέρ σου. Ήταν α πούμε 10 λάθη για να πει triple double με 10 λάθη.
Έχει κάνει 10 φάουλ δηλαδή. Είχε δεχτεί. Είχε δεχτεί 10 φάουλ. Κερδίσει δηλαδή 10 φάουλ. Αν 10 φάουλ θα είχε αποβληθεί στα 5. Ναι, ναι. Είχε κερδίσει 10 φάουλ. Double figure. Ποιο το έγραψε αυτό. Δεν έχει σημασία τώρα. Γράφτηκε. Ποιο θεούλη το έγραψε. Εντάξει, ρε φίλε. Γράφτηκε, σου λέω. Μάλιστα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν. Γιατί θα πούμε σήμερα να μέχρι τι 12. Δεν ξέρω να σου πει. Ξέρει, φίλε, το πρωί ξύπνησα πολύ είναι άσχημα. Δύσκολη μέρα. Λόγω επειδή τη αλλεργία. Κούμποσα ένα εργαλείο και πριν έσβησα πολύ άσχημα. Να ξέρει, δηλαδή πήγα ένα μισάρο στο γραφείο. Ναι. Ήμουνα έτσι. Δηλαδή λίγο το κεφάλι, λίγο πήγε να προσκυνήσει το είδωλο. Αλλά εδώ είμαστε όρθιοι. Δύο χέρια τρία γενικότερα. Αυτές οι μέρες δεν είναι καλές. Δεν είναι καλές. Γίνονται πράγματα τα οποία χαλούν την ηρεμία μας, την καθημερινότητά μας. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε λίγο, όλο κάτι χαλάει. Χθες το βράδυ. Ψήνεσαι την Κυριακή. Α, έχω Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Τι, ψήνουμε την Κυριακή. Κατεβαίναμε Λαμία, ρε φίλε, κάπα 15. Τι λες. Τα πουλμαντάκια τέτοια. Ρε φίλε, η Πρωτάθλημα Ελλάδος είναι. Τη Λαμία πανέμορφη πόλη, πραγματικά, δηλαδή από τις πιο όμορφες πόλεις της χώρας. Παρακαλώ, δεν έχει τίποτα να κάνεις. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει δύο πλατείες και ένα στρατόπεδο. Αυτά. Πολύ ωραία είναι. Είναι ένα πολύ όμορφο μέρος, πραγματικά. Μια ιδανική ευκαιρία για μια εκδρομή. Μια φορά που είχαμε πάει, Λαμία παίζαμε Β' Εθνική τότε. Και πάμε μια βόλτα στην πλατεία πριν το μάτς και ήταν μέρα εξόδου. Έτσι. Και, ναι. Και έχει μυρίσει after save. Στη Λαμία, ρε φίλε, έχει. Όλη την πλατεία. Κέντρο δεν έχει στη Λαμία. Τι κέντρο, δεν έχει τίποτα. Ρε εσύ, όχι. Έχετε επικίνδυνο σαρκοφάγο έντομο. Επικίνδυνο σαρκοφάγο. Ναι, δεν το έχει διαβάσει. Όχι. Αλήθεια τώρα. Όχι, ρε φίλε, δεν το έχω διαβάσει. Ναι. Θα σε κάνω σοφότερο αυτή τη στιγμή. Καλά, μην πα στο σαρκοφάγο έντομο, δεν πειράζει. Οκ, okay, θα αντέξω και χωρίς αυτό. Λοιπόν, την ώρα που εμείς φλιαρούμε. Είναι τελικό εκείνο εκεί. Ξεκινάει. Σαρκοφάγο έντομο γίγας. Εντοπίστηκε στο Δημαρχείο της Λαμίας. Αυτό εδώ. Ο Χριστός και η Παναγία. Πω, αυτό είναι όντως ρε φίλε γίγας. Πρόκειται για έναν λιθόκερο. Καλά. Λιθόκερους πατρουέλης, όπως είναι στα λατινικά, το μεγαλύτερο υδρόβιο έντομο στην Ευρώπη, που είναι μάλιστα και αρκετά σπάνιο. Έχει πολύ σειρό και επίπονο δάγκωμα και μπορεί να καταβροχθήσει μικρά οστρακόδερμα, ψαράκια και αμφίβια. Ναι. Κάλεσαν, λέει, το Φιλοζωικό Σύλλογο Λαμίας, αυτό είναι παλιό βέβαια, πριν κάτι μήνες. Για να βρεθεί λύση. Αυτό έχει Λαμία, ρε φίλε. Ναι, τα σκέτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μην τα πετάς πρώτα απ' όλα αυτά στον αέρα και θα δώσει ιδέες σε τίποτα άλλους και θα μου πούνε την Κυριακή. Θα μου πούνε την Κυριακή το πρωί. Πας Λαμία. Πάτε καλά. Λοιπόν, σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Αταλάντα Μπολόνια 4-0 στο 28. Τι έγινε, ρε παιδιά, εκεί πέρα. Δίγκολα βάζει Αταλάντα. Λοιπόν, στο 28 είμαστε εκεί. Στο 3, στο 5, στο 9 και στο 15. Καλώς τα παιδιά, 4-0 στο 4ο. Καλά είναι. Προηγείται Αταλάντα. 4-0 νίκησε Σασουόλο του Κιέβο. Τελείωσε το Eindhoven Zwolle 4-0. Σε εξέλιξη λίγο πριν το ημίχρονο Feyenoord Herenveen 1-0. Η Σεβίλη πριν από λίγο νίκησε με 2-0 την Αλαβές. Ξεκίνησε ημίχρονο, μάλλον δεύτερο τώρα. Ξεκινάει σε λίγο το Λεγκανιές Ρεάλ Βαγιαδολίδ. Ξεκίνησε τώρα το Sociedad Betis. Τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ο Παναθηναϊκός 72-62. Μπουτζούνος δεν το έχει καθαρίσει το παιχνίδι. Έχει ακόμα 6,5 λεπτά. Αλλά η λογική λέει ότι δεν μπορεί να αυτοκτονήσει τώρα και να χάσει το μάτς. Μάτς που το ελέγχει τόση ώρα. Ο Καλάθης λοιπόν το πήρε το rebound, δεν το βάλε το Καλάθη, οπότε έκανε νομίζω triple double, έκανε tip. Εδώ αλλά δεν το βάλε. Λοιπόν, στοίχημα.gr μαζί μας. Καθημερινά στοίχημα οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Το καζίνο που έχει επίσης πάρα πολλές επιλογές. Το σερί που έχει επιστρέψει. Όλα αυτά στοίχημα από τον υπολογιστή σας, από το tablet σας, από το κινητό σας. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε μπαλαντέρ, πάμε μέχρι και τις 12. Πρώτη ώρα κομπής εδώ. Ο Παναθηναϊκός το καθαρίζει το παιχνίδι. Δεν υπάρχει θέμα πλέον διεκδίκησης νίκης. Είναι στο 83-65, 1,5 λεπτό πριν το τέλος. 1-24 και το κεντρικό πρόσωπο δεν είναι άλλος από τον Νικ Καλάθη, ο οποίος έχει πετύχει triple-double figure στην Ευρωλίγκα, 10 rebound. Έχει 16 assist, δεν κάνω λάθος. Έχει 11 πόντους. Γίνεται μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης. Νίκολα Βούισιτς. Νίκολα Βούισιτς. Ναι, με τη Μακάμπη. Που είχε κάνει σε δύο παιχνίδια το 2002, πότε ήταν. Τα 2,5 χαρτιά λοιπόν που καθαρίζει τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, φίλε, τώρα. Τα βγάζει. Εντάξει, ο Καλάθης την έχει πάρει από το χέρι τον Παναθηναϊκό και τον οδηγεί στα play-off. Μαζί με το Ρικ Πιτίνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς είναι το σκορ τώρα? Έχει βγει όντως μπροστά. 83-65, τελείωσε το παιχνίδι. Τελείωσε, ωραία. 1,5 λεπτό έχει ακόμα. Με τη Ρεάλ, μειονέκτημα έδρας. Όλα δείχνουν να θα παίξει με τη Ρεάλ, με μειονέκτημα έδρας. Κοίταξε ο Παναθηναϊκός, έκανε μια νίκη φέτος αυτή τη ΣΕΚΑ στη Μόσχα. Που ρε παιδί μου είναι λίγο ορόσημο γιατί την έκανε τώρα πρόσφατα. Και επίσης, νομίζω ότι από όλες τις ομάδες. Έδειξε ότι μπορεί να σπάσει έδρα δηλαδή. Ρε παιδί μου το πίστεψε και ο ίδιος με την νίκη. Του σου λέει μπορώ να κερδίσω σε τέτοια έδρα, τέτοια ομάδα. Και επίσης, νομίζω ότι από όλες τις ομάδες που δεν έχουν πλεονέκτημα έδρας, δηλαδή ξέρω εγώ την Μπαρτσελόνα, τον Παναθηναϊκό, ίσως τον Ολυμπιακό, αν περάσει και αυτός αύριο, ή την Αρμάνι, όποια άλλη είναι. Εγώ, άμα ήμουν, ας πούμε, Ρεάλ, δεν θα ήθελα τον Παναθηναϊκό. Άμα ήμουν Τσεσεκά, δεν θα ήθελα τον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά. Ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ έχει όντως τρομερή παράδοση, βαριά φανέλα. Έτσι. Πράγματα τα οποία. Εντάξει, μπορεί να παίξουν και ρόλο. Πέρσι είχε περάσει στα play-off. Και αποκλειστεί από τη Ρεάλ. Πέρσι είχε αποκλειστεί από τη Ρεάλ που το πήρε. Πρόπερσι είχε αποκλειστεί από τη Φενέρμπαχτσέ που το πήρε πάλι. Μάλιστα. Έτσι. Στους 8. Και από τη Ρεάλ που θυμάστε, πρόπερσι με τη Φενέρμπαχτσέ ήταν τότε που είχε γυρίσει μετά, αφού είχε χάσει στην Κωνσταντινούπολη, είχε γυρίσει με τον Πούλμαν. Σωστά. Στα παιχνίδια. Για πες. Και από τη Ρεάλ που φέτος είχε χάσει με εκείνο το τρίπο το μαχαιριά. Το τρίπο του Φερνάντεθ, του Ρούντι. Dagger. Εντάξει, γενικά ο Παναθηναϊκός είναι σε καλή φάση. Ζωρίστηκε πολύ καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Τώρα, σε αυτό το σημείο, έχει περίπου 1-1,5 μήνα που είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έτσι. Όλο το άκρη χειρουργείο τον καλάθι. Όλο βέβαια, το άκρη. Standing ovation. 11 rebound, 17 assist, 11 πόντι. Μια ακόμα μέρα στη δουλειά. Και 17 assist είναι το ρεκόρ του. Δεν έχει ξανακάνει τόσο πολλές. Θα πάει να μπει σε μια μπανιέρα με πάγο μέσα. και θα βγει με τα πλούτα. Παίζει με πρόβλημα τραυματισμού. Για τρίωρο. Φοβερό. Μπράβο του. Και παίζει με ένα πρόβλημα στο πέλμα, το οποίο ρε παιδί μου είναι ζόρι. Και σκέψω ότι παίζει με αυτό. Η λογική λέει ότι το καλοκαίρι, στο τέλος του καλοκαιριού, θα είναι με την εθνική στην Κίνα. Οπότε με το που τελειώσουμε το καλό σεζόν θα πρέπει και να ξεκουραστεί. Δεν ξέρω αν το έχει. Δηλαδή, οκ, okay, το πας συντηρητικά. Αλλά τι συντηρητικά να το πας όταν έχεις παιχνίδια να 3-4 μέρες. Πάμε για μετάλλιο στην Κίνα με καλά, θέτε το κούμπο. Εντάξει, φίλε, να σου πω λίγο, δεν είναι τόσο εύκολο. Όχι. Δεν πατάς ένα κουμπί και οι ομάδες αμέσως γίνονται και. Τον MVP του NBA, ξέρω εγώ. Ναι, πολύ ωραία, ρε φίλε. Αλλά σου ξαναλέω ότι ο Αντετοκούμπο θα παίξει με τον Σλούκα, το καλάθι, τον Μπουρούση και όλα αυτά. Εσύ τι πιστεύεις, ότι η ομάδα άιντε μαζεύεται, άιντε παίζει, άιντε παίρνει μετάλλιο, τόσο εύκολο είναι? Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Λέω εγώ. Και επίσης για τον Αντετοκούμπο θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα είναι. Εγώ πιστεύω θα είναι. Ναι. Με την εθνική ομάδα στο Mundo Basket. Αλλά. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τώρα που μιλάμε. Με Σλούκα, καλάθι το κούμπο, έχουμε ρε φίλε μια τριάδα παιχτών πολύ 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 υψηλού επίπεδου. Ποιους άλλους έχουμε? Ίσως το καλύτερο playmaker της Ευρωλίγκα, ίσως το δεύτερο καλύτερο playmaker της Ευρωλίγκα και τον MVP του NBA. Αλλά σου λέω, αυτό για να γίνει ομάδα θέλει χρόνο. Θέλει διάφορα πράγματα. Και γενικά τις διοργανώσεις, να έχουμε στο νου μας, ότι είναι και λίγο ρε παιδί μου και τύχη. Ναι. Δηλαδή μπορεί να πας στους 8 και να σου κάτσει ένα κακό μάτς να αποκλειστεί και να θεωρείται αποτυχία. Μπορεί να σου πάνε όμως τα καλά τα μάτσα στην νοκάουτ φάση και να φτάσει πολύ μακριά. Είναι λίγο γι' αυτό, είναι και λίγο συγκυρία. Θυμήσε μου στο διάλειμμα, σε βάλω να ακούσει κάτι. Ναι, βεβαίως. Από την απογευματινή εκπομπή. Βεβαίως. Θα έχει μεγάλο. Γιατί δεν βάλουμε το ακούσει στον αέρα? Είναι κάποια συνέντευξη που έχει γίνει πρόσφατα? Όχι, όχι. Α, ένα okay. Σταμάτη Μπουρέλη που βγήκε στον αέρα από το πάρκο. Α, okay. Από το θρηλυκό πάρκο. Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Τώρα σου λέω για την εθνική, να δούμε. Έχει πολύ δρόμο ακόμα, είναι μακριά. Να δούμε ποιοι θα είναι, ποιοι δεν θα είναι, πώς θα είναι τα παιδιά όλα τότε, όσοι είναι διαθέσιμοι. Και από εκεί να περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Τι άλλο υλικό έχουμε για εθνική πέρα από αυτούς τους τρεις που ανέφερες? Τον Μπουρούση, τον Μπρίντεζη, τον Παπα-Νικολάου, τον Παπα-Πέτρου. 7. Μπορεί σε αυτό το ψηλό το παιδί του Παπαγιάννη έτσι που θα πάει. 8. Θανάσαι τον Νίκο Παπά. Όχι, τραυματία είναι. Θα παίξει. Θα παίξει. Πού θα παίξει. Γιατί τραυματίζα, μην ήταν πάλι θα παίζει. Σωστό. Στην εθνική ομάδα. Αφού είναι, ναι, αφού είναι ο τέτοιο. Ναι. Ποιο να, το Κουφό δεν ξέρω αν θα έχουμε. Το ρόστερ είναι πολύ καλό, ρεσί. Και για μένα πρέπει να έχουμε και Βασιλόπουλο και Μαργαρίτη. Λέω εγώ. Σήμερα εδώ που μιλάμε. Ναι. Τιμή Σένεκεν. Και για τους δύο. Ναι. Και για τον Βασιλόπουλο τον Παναγιώτη και για τον Βαγγέλη τον Μαργαρίτη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Okay. Μάλιστα. Στους 12, στο τέλος. Mm-hmm. Αλλά βλέπεις, η ομάδα όπως λέω δηλαδή δεν είναι καλή. Δεν ακούγεται καλή. Πολύ καλή. Το ρόστερ είναι δυνατό, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να. Το ρόστερ είναι δυνατό, αλλά πρέπει να γίνει ομάδα. Πρέπει να παίξει μπάσκετ κανονικό. Και πίσω από το κούμπο παίζει στο NBA. Το NBA με το FIBA basketball έχει μεγάλη διαφορά.
Γιατί στο NBA η άμυνα δεν είναι και το φόρτι τους. Ναι. Αν και βέβαια στα play-off πάει εκεί περισσότερο. Είναι μόνο εκεί πολύ το σκηνικό. Και θα έχουν και πλεονέκτημα έδρας μέχρι τέλους αυτή. Αυτά σου μέχρι τέλους. Το θέμα του Αντετοκούμπο, φίλε, είναι το εξής. Δεν είναι μόνο το καθαρά μπασκετικό κομμάτι. Είναι ότι με τη χρονιά που κάνει στο Milwaukee, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος έχει φτιάξει μια νοοτροπία εντελώς NBA. Δηλαδή, δεν σας βλέπω. Θα πατήσω από πάνω σας και θα σας ρημάξω. Κατάλαβες. Αυτό είναι νοοτροπία NBA. Δηλαδή, στην Ευρώπη τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Έχει το Mamba Mentality. Έκανε μαζί το ατομικές. Όχι ατομικές. Όχι ατομικές. Έκανε προπονήσεις, παύλα. Πνευματική καθοδήγηση. Guide. Ναι, γενικά το κάνει πολύ αυτό το πράγμα, Κόμπε, να ξέρει πολύ κόσμο. Ωραία. Και όντως είχε την νοοτροπία, ρε παιδί μου, το βλέπεις. Γι' αυτό κάνει αυτή τη χρονιά. Spiritual guidance. Βέβαια, αν ξεκινήσει τα play-off και έρθει κανένα χαστούκι στο πρώτο γύρο για τους Milwaukee, που δεν το νομίζω. Ούτε εγώ. Αλλά δεν το ξέρει ποτέ τι γίνεται. Play-off είναι άλλη φάση. Τώρα είναι πρώτη 8 στην Ανατολή. Ποιο είναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όχι πίσω, δεν είναι. Κοίταξε, Milwaukee, ρε φίλε, σε κάποια φάση θα πάνε να παίξουν με το τριφύλι, με την ομάδα με το τριφύλι στο NBA και κάπου εκεί θα τελειώσει η πορεία του φετινή. Έτσι λε εσύ. Όπως έγινε και πέρσι, το 7ο παιχνίδι. Άλλο πέρσι. Έγινε και φέτος, ρε φίλε. Νίκο μου, άλλο φέτος όμως. Πέρσι, ναι, δεν είχε. Η Βοστόνη δεν είχε ούτε Καϊρή, ούτε Χέιγουαρντ, ούτε τίποτα. Ναι. Με το Τέρι, το Ροζίερ έπαιζε και το Μάρκο το Σμαρτ. Εντάξει, ρε φίλε, και εγώ έχω φέτος τον Μπρουκ Λόπεζ να πούμε εκεί πέρα. Έχει προπονητή φέτος. Έχει προπονητή, ο οποίος είναι καλός. Επί χρόνια βοηθός νομίζω του. Αχ, του Πόποβιτς, Ιησού. Ο Μπούλενχόλζερ. Ο Μπούλενχόλζερ, yes. Στην Ατλάντα τα τελευταία χρόνια πάντως, πριν πάει στο. Ναι, ήταν επί χρόνια όμως στο Σαν Αντώνιο. Μπορεί, δεν έχει άδικο. Τέλος πάντων, τι να σου πω, σου λέω. Το καλοκαίρι θα έχουμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον σίγουρα. Αυτό το καλοκαίρι. Και σίγουρα θα έχουμε ένα mini serial. Mini serial. Serial μικρό ή μεγάλο, τον Αντετοκούνμπο σίγουρα θα έχουμε. Θα έρθει, δεν θα έρθει. Κάτι έχει με το γόνατό του. Ταξίδι, κουρτόπουλο. Αποκλειστικό. Θα έχουμε, λέει, τέτοια πράγματα. Πιστεύω στο τέλος θα είναι. Στο μυαλό του Γιάννη. Γιατί όντως η διαχείριση στο γόνατό του είναι συγκεκριμένη. Και τώρα μην μιλάμε για ένα παίχτη που παίρνει 25 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο, δολάρια. Τίποτα έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι αν του πούν τα 25 εκατομμύρια δολάρια δεν θα πας, δεν θα πάει. Δεν είναι θέμα συζήτηση και επιλογή. Έτσι. Ναι, δεν θυμόμαστε πέρσι τι έγινε. Πιστεύω το κατά πόσο αυτή η ομοσπονδία μπορεί να διαχειριστεί ένα όνομα σαν αυτό του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ειλικρινά πραγματικά είναι κάτι που. Θα ήθελα να το δω. Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα να δω μια επιτυχία της εθνικής ομάδας στην Κίνα το καλοκαίρι, η οποία για μένα επιτυχία είναι και να βρεθεί στους τέσσερις. Και αυτό να γίνει τον Αντετοκούνμπο και ξαφνικά να εμφανίζονται για κάτι. Να εμφανίζονται και κάτι έτσι από δίπλα με κάτι άσπρα μαλλιά ή χωρίς μαλλιά και να λένε τα δικά τους, όπως όταν έρχεται μια επιτυχία, όπου και είναι αυτή. Και τότε μόνο εμφανίζονται. Στα άλλα είναι κρυμμένοι παντού. Πρέπει να πάρει μετάλλιο. Κάτσε ρε Νίκο, περίμενε ρε φίλε. Τι είναι το μετάλλιο στο παγκόσμιο ρε φίλε, τόσο εύκολο. Εδώ πήραμε ρε φίλε. Καλή ομάδα. Τι. Εκείνη, εντάξει. Αλλά χάσαμε στο τελικό. Τους Ισπανούς. Πολύ εύκολα τα βλέπετε όλα ρε παιδιά. Μπράβο. Με θα φύγω το κούπο και θα πάμε να πάρουμε μετάλλιο. Δώσαμε τον μπάσκετ. Με τον Big Sofo να πούμε. Εκείνο μια φορά έγινε ρε φίλε. Γιατί υπήρχε μια τρομερή φωνιά. Δεν έχουμε ξαναπάρει σε παγκόσμιο μετάλλιο. Όχι. Ποτέ. Ποτέ. Ούτε τι γίνεται σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ούτε με τον Γκάλι, το Γιαννάκι. Με τον Γκάλι, ρε φίλε, το 87. Το χρυσό και το 89 το ασημένιο στο Ευρωμπάσκετ. Αυτά ήταν. Αγνώ. Τι είναι, ρε φίλε, το παγκόσμιο. Έτσι εύκολο. Έχει δει τι έγινε σήμερα στο μπασκετικό Άρη. Φυσικά και εγώ δει. Δυστυχώς, τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο καιρό δεν γράφονται μόνο. Δεν γράφονται όλα όσα γίνονται. Ναι. Εντάξει, παντού γίνει όλα τα ρεπορτάζ αυτό. Okay. Το μεσημέρι, παρατήθηκε ο κύριο Κάλλον. Το απόγευμα, συνεχίζει ο κύριο Κάλλον. Ναι, ναι. Τέλεια. Επανακάλενσε, όπως μου. Όχι, ανακάλενσε. Καλό. Ναι. Καλό. Όποιο σκέφτηκε, έχει μια φαντασία. Ναι. Μάλιστα. Δύσκολο καλοκαίρι έχει τον Άρη. Δύσκολο καλοκαίρι και για τις δύο ομάδες της πόλης. Θα εξαρτηθεί. Πολύ δύσκολο, θα πω εγώ. Από το πλάνο το οποίο θα έχουν. Αν ο Άρης δεν βρει λύση με τα μπαν. Καλά. Πάλι του χρόνου, παιδιά, μην πέστε από τα σύννεφα. Η χρονιά θα πάει όπως και φέτος. Ναι, τα σκέτα είναι τα πράγματα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αν δεν βρει ο κ. Γουλιέλμος με τα μπαν. Αλλιώς Γουλιέλμος τέλος. Ναι. Ε? Καλό. Με ένα λάμδα. Θύμησε, να το θυμάσαι, θα είναι ο τίτλος που θα παίξει παντού όταν. Εγώ το σκέφτηκα αυτό το τίτλο. Όταν ανέλαβε και έλεγα το Μωρλή κάποια μέρα που θα φύγει, του λέω, θα το δεις αυτό. Α, δούμε. Ποιο θα μάθει, βγήκε πάλι σήμερα στην εκπομπή το απόγευμα. Καλησπέρα, θα μάθει τι γίνεται, καλησπέρα.
Κλασικά, ρε φίλε. Δεν αλλάζω. Αλλά το δεύτερο, η δεύτερη παρέμβαση για το ρεπορτάζ, γιατί ξεκινάμε 5,5 ώρα με τον Μορελή να συζητήσουμε για την παρέτηση του Κάλεν. Ναι. Και, 6, και, 20... και λίγο μετά ανακοινώνεται ότι μένει ο Κάλεν. Και 20 το βγάζει. Που δεύτερο είναι άλλο, βέβαια, γιατί ναι. Μέχρι εκείνη την ώρα. Ναι. Κάτι ήθελα σίγμα άρε και τέτοια. Και βγαίνει η ανακοίνωση τη ΚΑΕ και στα καπάκια βγάζουμε τον Μορελή. Και το πετύχαμε πάνω στη βόλτα με το σκύλο, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, εντάξει, αλλά ο συνάδελφο, επειδή είναι επαγγελματία, δεν κολλάει σε αυτά και μπορεί να διαχειρίζεται πολλές καταστάσεις ταυτόχρονα. Έτσι πρέπει όσο. Το ρεπορτάζ με τις επικίνδυνες συνθήκες που συναντάει στη βόλτα του σκύλου. Γιατί δεν ξέρετε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι περνάει. Δεν ξέρετε τι περνάει ο Σταμάτης κάθε απόγευμα. Ναι. Στον Μπρόγκ που πηγαίνει το σκύλο του για βόλτα. Τέλος πάντων. Ωραία. Ωραία. Κλείνουμε. Ο Βαδόπουλο λέει θα πάρουμε λέει μετάλλιο. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε που τα βρίσκει τόσο εύκολα όλα. Θα πάρουμε λέει μετάλλιο. Εθνική Ελλάδα για παγκόσμιο. Πολύ που θα έχει επεσταλμένο στο παγκόσμιο. Γιατί να έχει, ρε φίλε. Γιατί να μην έχει. Δεν είμαστε φίλοι τη ΕΟΚ. Σωστό. Εμείς δεν είμαστε τώρα. Δεν ξέρω αν η ΕΟΚ πλέον έχει τα φιλικά τσάρτερ. Έχουν σφίξει τα πράγματα. Έχει για πολύ συγκεκριμένα άτομα τσάρτερ. Δεν είναι για. Έχουμε βάλει όσο ανοιχτά ήταν παλιότερα. Έχουμε βάλει το μεταξύ χθες με το χωρί συνθοχητικό από την Προύσα. Ναι. Λόγω τη ημέρα. Ναι, ναι. Και ο speaker λέει ονόματα παρουσίαση εκεί πέρα. Ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, χαμογελαστό. 99, ε. 97. 97. Πριν 22 χρόνια. 22 χρόνια. 22 χρόνια και σκέψω ότι τότε στα 22 χρόνια είχε χρόνια στην ΕΟΚ. Δηλαδή δεν ήταν ότι μόλις είχε αναλάβει. Χωρίς να το έχει πει, είναι ξεκάθαρο σε ένα πράγμα. Χωρίς να το έχει πει με τις λέξεις που θα πω τώρα. Όταν θα πεθάνω, τότε θα φύγω. Ναι. Δεν κουνιέμαι με τίποτα. Σωστά. Σωστά. Μην βλέπετε τώρα τις άλλες ομοσπονδίες στο εξωτερικό που έχουν έτσι νεαρούς. Παλιές δόξες των εθνικών τους ομάδων, επειδή είμαι νεαρός. Εντάξει, εμείς εδώ πέρα έχουμε το Βασιλάκοπουλο την εμπειρία τώρα. Θέλω να σου πω λίγο κάτι. Και οι δικές μας παλιές δόξες δεν τις βλέπω και πολύ ενεργές. Γιατί. Όχι γιατί. Όχι γιατί. Έχουν ασχοληθεί. Ενεργές σε άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με εδώ. Πρόσεξε λίγο. Ό,τι μπαίνει εδώ. Ποιον θα ήθελες εσύ να δεις. Θεοδωρή Παπαλουκά. Πρώτον αυτό, απόλυτο. 100%. Κανέναν άλλον. Νομίζω ότι διαθέτει όλες τις, όλα τα κομφόρ, παιδί μου, για να γίνει. Και να μιλήσει μπορεί, και να ορμήσει μπορεί. Δηλαδή, ας πούμε, με Λάζαρο δεν μπλέξεις, φίλο. Ο Λάζαρος είναι λίγο αιρετικές οι απόψεις του, κατάλαβες. Ναι. Αντώνης Φώτσης. Αντώνης Φώτσης, όχι. Αντώνης Φώτσης, εκεί το συνεργείο έχει ανοίξει και βοηθάει ο άνθρωπος. Εντάξει. Χαβαλέ, πολύ ωραίο τύπο μέχρι εκεί. Άλλο ανοίγει συνεργεία, άλλο πιτσάρι. Θυμίζω ότι ο Ρετζιά επίση είναι μια πολύ καλή περίπτωση, αλλά δεν μπλέκει. Δεν ασχολείται. Ο Δημήτρη Διαμαντίδη, α πούμε. Όχι. Ο Νίκο Ογκάλη. Όχι. Κάτι έχει ποιον, παιδιά. Κάτι πιο νέο. Ο Κακιούζη. Ο Τζανί Σταυρακόπουλο. Ο Νίκο Χατζή. Όλα αυτά τα παιδιά ασχολούνται. Ωραία. Όλοι ασχολούνται. Αλλά ασχολούνται με άλλο πόστο και άλλο τρόπο. Ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου. Ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου δεν μπορεί. Φεκατεβαίνει με Νέα Δημοκρατία, δεν προλαβαίνει. Και αυτός! Βέβαια. Πω! Νέος Χικίλιας. Σε δημοτικό σύμβουλο. Επίσης τύπος. Νομίζω όχι. Βουλευτικές. Ναι, έτσι νομίζω. Καλά. Επίσης τύπος με λόγο, με άποψη, με πράγματα στο κεφάλι του, αλλά... Κώστας Τσατσαρής. Πολύ ωραίος. Και αυτός θα μπορούσε. Πολύ, το βλέπω τελευταία πολύ... Ξέρει να μιλάει. Πολύ τοποθετεί το τελευταίο καιρό και λίγο social media. Διάβαζα για μια συνέντευξη στον Καζέτα. Ναι. Ήμουν Άρης. Ψάχνετε πουθενά. Ορίστε τι είπε. Ήμουν Άρης, λέει. Ή. Ήμουν Άρης. Ήμουν Άρης, είπε. Ήμουν Άρης. Okay. Ήμουν Άρης. Είπε το παιδί, είμαι γαλλικός, ρε παιδί. Ναι. Είπε. Και όταν λέει πήγε ο Γκάλλος Παναθηναϊκό, έγινε και ο Παναθηναϊκός, ναι. Okay. Το ίδιο με τον αδελφό μου κι αυτός. Πάει στην Ισλανδία να παίξει μπάσκετ ο Τσατζάρης. Σκληροπυρηνικός. Πάει στην Ισλανδία. Πάμε στο break και εμείς αφού πήγε ο Τσάκης στην Ισλανδία και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπαλαντέρ, δεύτερη ώρα. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 12. Με γκολ στο Sociedad Betis. Για να δούμε λίγο τι γίνεται στο στοίχημα, αφού πριν πάμε στο διάλειμμα δεν προλάβαμε να αναφερθούμε. Το Λεγανιές Βαγιαδολίδη είναι στο 0-0 στο 84. Το Sociedad Betis είναι στο 1-0. Έβαλε ένα περίεργο γκολ στο Sociedad. Στο 15 περίπου, αν θυμάμαι καλά, στο 17 ήταν το γκολ του Χουάνμι. Πέρασε μπάλα από πάρα πολλά πόδια ανάμεσα και κατέληξε στα δίχτυα. 1-0. 2-0 μάλλον το Φέγενορντ Χέρενφέιν. Στο 65.
Το Αταλάντα Μπολόνια που είναι στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου στο 51, στο 4-0 από το 28. Από το 15, μάλλον, συγγνώμη, τα 4 γκολ της Αταλάντα. Πάρα, πάρα πολύ νωρίς το παιχνίδι. Αυτά είναι παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη στο στοίχημα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 87-67 την Μπουντούρνοστ. Οπότε εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκριση. Όλα δείχνουν. Μάλλον κατσαντώ, αν είναι οριστικό ότι παίζει με τον. Όχι, είναι οριστικό ότι παίζει με τη Ρεάλ. Με μειονέκτημα έδρα στους 8. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός όπως είναι τώρα, έχει δυνατότητα να κοιτάξει τα μάτια τη Ρεάλ. Δύο γεμάτα παιχνίδια στο ΆΚΑ. Αν πάει το μάτς σε τέταρτο παιχνίδι, δηλαδή με 18.000 κόσμο, μπορεί να τα πάρει. Και αν καταφέρει και κάνει και ένα break, μπορεί να κάνει τη μεγάλη έκπληξη, γιατί εκεί που βρισκόταν πριν περίπου 2-2,5 μήνες, έχει καταφέρει να περάσει τα play-off και με τη Real να διεκδικήσει ό,τι μπορεί περισσότερο. Έτσι. Νομίζω ότι να παίξει με τη Φενέρ ή με τη Τσεσεκά, ίσως αυτό το ζευγάρι να είναι πιο στα μέτρα του, να το πω. Okay, εγώ τη Real την έχω πάρα πολύ ψηλά, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, είναι μια ομάδα που γενικά καταφέρνει και πέρσι το έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία και έφτασε μέχρι την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Βέβαια πέρσι είχε τον Ντόντζιτς, ωστόσο δεν είχε τον Γιούλ στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Είχε διάφορους τραυματισμούς που την ταλαιπώρησαν και κατάφερε να είναι έτοιμη εκεί που έπρεπε, στο σημείο που έπρεπε και να πάρει τελικά την Ευρωλίγκα. Φέτος δεν έχει αντιμετωπίσει τόσο πολλά προβλήματα, απλά δεν έχει. Η εμπειρία δεν της λείπει, έχει πολύ μεγάλο ρόστερ, έχει μεγάλο μπάτζετ, έχει χαρακτηριστικά που συνδυάζονται στην περιφέρεια, στη ρακέτα και όλα αυτά. Αλλά φέτος δεν πείθει όσο έπειθε πέρσι, ας πούμε, πάνω σημείο και μετά. Κοίταξε ο Γιούλ, η αλήθεια είναι ότι μετά το τραυματισμό δεν είναι όπως ήταν πριν από αυτόν. Έτσι. Αλλά στα μεγάλα μάτσα αυτοί οι παίχτες έχουν τον τρόπο να εμφανίζονται. Τέλος πάντων, θα δούμε τι σημαίνει για τον Παναθηναϊκό. Η Real για τον Ολυμπιακό παίζει αύριο. Θα δούμε λίγο το τι προκύπτει τα σημερινά αποτελέσματα. Η Real αυτή παίζει με τη Ζαλγκύρης. Χάνει με 14 και αυτό έχει λίγο ενδιαφέρον όσον αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει αύριο με την Ταρουσάφακα. Η λογική είναι ότι εύκολα δύσκολα θα κερδίσει σε ό,τι κατάσταση και ένα Ολυμπιακός. Εντάξει, η Ταρουσάφακα είναι από τις πιο αδύναμες ομάδες στη φετινή Ευρωλίγκα. Δεν κυνηγάει κάτι. Ο Ολυμπιακός είχε το κίνητρο και του Λίμπο Σπανούλης. Οκ, δεν τα πηγαίνει καλά το τελευταίο καιρό. Έχει διάφορα ζητήματα. Αλλά η λογική είναι ότι αύριο εύκολα ή δύσκολα θα πάρει την νίκη. Τώρα, ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής τα σημερινά αποτελέσματα, τα δύο που έχουν τελειώσει, του πήγαν καλά. Δηλαδή η νίκη της Τσέσεκα επί της Μπασκόνια και η νίκη της ΕΦΕΣ Ανατολού επί της Αρμάνη τον βολεύουν. Δεν τον βολεύει το αποτέλεσμα που υπάρχει μέχρι τώρα. Στη Μαδρίτη, που είμαστε 2-52 πρώτο τέλος της τρίτης περίοδου, που είναι 45-59, εκεί θέλει νίκη της Ρεάλ. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν εξαρτάται μόνο από δική του νίκη αύριο, εξαρτάται και από άλλα αποτελέσματα. Η Ζαλγκύρης είναι 14 και έχει δύο βολές, τώρα μπορεί να πάει μέχρι το σύν 16. Οπότε σφίγγουν τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Το Σιάν Ρεάλ καταφέρει να κάνει την ανατροπή. Γενικά, η Ευρωλίγκα φέτος, τώρα που ο Παπαδόπουλος δεν είναι εδώ, μπορώ να μιλήσω για πάση όσο θέλω, είναι πολύ περίεργη. Πραγματικά, από ένα σημείο και μετά, έγινε, το βλέπουμε και στη τελευταία αγωνιστική, έτσι, μεγάλη σκυλομαχία όσον αφορά τις θέσεις κάτω από τους τρεις. Δηλαδή, Φενέρ, Τσεσεκά και Ρεάλ, όντως ομάδες με τα μεγαλύτερα budget, με τη μεγαλύτερη ποιότητα, με το καλύτερο μπάσκετ, η κάθε μία με το δικό της τρόπο. Και από εκεί και κάτω μετά μάχη. Η ΕΦΕΣ έχει ξεχωρίσει, αλλά εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι η ΕΦΕΣ στη φάση των play-off, έστω και με πλεονέκτημα έδρας και με την Μπαρτσελόνα ακόμα, έχει όλη την οτροπία και το πνεύμα νικητή για να κάνει τρεις νίκες. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι τον Παναθηναϊκό δεν πιστεύω, δεν ήθελε καμία από τις ομάδες που έχουν το πλεονέκτημα έδρας, γιατί είναι ομάδα πραγματικά που είναι σε καλή κατάσταση. Έχει φορμαριστεί και έχει βρει τέλος πάντων ένα καλό μοτίβο παιχνιδιού σε αυτό το διάστημα της σεζόν. Και έχει βρει ένα καλό μοτίβο παιχνιδιού γιατί κάθισε δούλεψε ο Πιτίνο. Γιατί βρήκε ένα συγκεκριμένο ρυθμό, ένα συγκεκριμένο κορμό παικτών, ο οποίος ταιριάζει πιο πολύ στα δικά του θέλω. Δηλαδή έχει ενεργοποιήσει τον Παπαγιάννη. Γιατί ο Πιτίνο έχει μάθει να παίζει με σέντερ δεινόσαυρους.
όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στο κολεγιακό. Έχει μάθει να έχει κλασικό σέντερ. Ψηλό βαρύ. Δεν έχει μάθει να έχει τον γκίστ στο 5. Και γι' αυτό λέω ότι με τον Πιτίνο το τελευταίο καιρό είναι λίγες οι τιμές να παίζει με χαμηλό σχήμα. Θέλει κλασικό σέντερ. Και βλέπετε ότι έχει βάλει τον Παπαγιάννη και έχει ενεργοποιήσει και τον Βουγιούκα. Έχει φάει τον Μητογλου, που ήταν ένα πιο light τεσάρι. Να λέω έχει φάει ενώ ότι έχει μειωθεί αρκετά ο χρόνος συμμετοχής του. Και επίσης τελείωσε και τον Μπέιν, ο οποίος ήρθε για να βοηθήσει, υποτίθεται μέσα στη ρακέτα. Δεν έπαιξε πολύ λίγο και τελείωσε κιόλας από τον Παναθηναϊκό. Έχει βρει λοιπόν ένα ρυθμό. Δίνει περισσότερο χρόνο και μεγαλύτερη ελευθερία στον Παπαπέτρου. Έχει μειώσει το χρόνο και του Λοντζέσκι. Και επίσης έχει πάρει αρκετά, θα πω εγώ, την μπάλα από τα χέρια του Λάγκφορντ. Στη λογική ότι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μισό τη σεζόν, επί Πασκουάλ, είχε πολλές φορές πραγματικά έδινε την μπάλα στο Λάγκφορντ και όλοι οι άλλοι περίμεναν τι θα κάνει ο Λάγκφορντ. Πλέον αυτό γίνεται πάλι, γιατί όταν έχει το Λάγκφορντ δεν μπορεί να του δίνει την μπάλα. Γι' αυτό τον έχει, για να του δώσει την μπάλα και να πάρει τις προσπάθειες ένας εναντίον ενός. Από το να έχει την μπάλα 15 δευτερόλεπτα δεν βοηθάει. Το να την έχει όμως 5 και να δημιουργήσει για τον εαυτό είναι πολύ καλός. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρει ένα μοτίβο αυτό το καιρό και νομίζω θα είναι ένα σκληρό καρύδι απέναντι στον Στυράλ. Και βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο playmaker της οργάνωσης, ο οποίος σήμερα έκανε triple-double. Έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της Ευρωλίγκα όλα αυτά τα χρόνια που έχει καταφέρει να έχει διψήφιο αριθμό σε τρεις στατιστικές κατηγορίες και μάλιστα σε τρεις πιο σημαντικές. Στους πόντους, τα rebound και στις assist. Έκανε σήμερα 17 assist, παρακαλώ. Έτσι. Είναι σε τρομερή κατάσταση. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι εδώ και καιρό αγωνίζεται με θέμα στο πέλμα του, το οποίο το ξέρουν όλοι. Παρ' όλα αυτά, καταφέρνει όχι μόνο να ανταποκρίνεται, παίζει σε τρομερά υψηλό επίπεδο και εννοείται ότι η επιρροή του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι τεράστια, έτσι. Και ειλικρινά το λέω γιατί μιλάω από δική μου εμπειρία. Ο τρόπος με τον οποίο ο Καλάθης παρασέρνει τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι είναι εκπληκτικός. Κάποιος ο οποίος θα βρεθεί στο γήπεδο και κάποια στιγμή για τον Παναθηναϊκό, εδώ σε όλο μπορεί να είναι Άρης Παναθηναϊκός, ένα Πάκ Παναθηναϊκός, μπορεί να βρεθεί σε ένα άλλο το παιχνίδι, στο οποίο ο Καλάθης να έχει κινητρό, δηλαδή να είναι σε καλή κατάσταση. Ο τρόπος με τον οποίο παίρνει και παρασύρει όλη την ομάδα στο δικό του ρυθμό είναι φοβερός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος παίχτης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη με τόσο πολύ μεγάλη επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας του. Ο Καλάθης έχει πραγματικά τρομερή επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας του. Είναι πολλοί παίχτες οι οποίοι είναι πολύ επιδραστικοί σε όλες τις ομάδες που έχουν πολύ σημαντικούς ρόλους και η εικόνα τους τέλος πάντων, το παιχνίδι τους, η απόδοσή τους επηρεάζει όλη την ομάδα. Κανένας δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη επιρροή όσο ο Καλάθης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός την περασμένη Κυριακή έχασε το Περιστέρι. Έχασε το πρώτο παιχνίδι στην Ελλάδα μετά από πάρα πολύ καιρό σε κανονική περίοδο. Και ο Καλάθης δεν αγωνίστηκε. Έτσι. Κάνει πραγματικά τρομερά πράγματα. Είναι ηγέτης. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πάρει το μαθηματικό από το χέρι και να τον οδηγήσει και στο Final Four της Βιτόρια. Αλλά τον έχει οδηγήσει στους 8 από το πουθενά. Γιατί πριν 2-2,5 μήνες ο στόχος των play-off φαινόταν πολύ μακρινός για το μαθηματικό. Κατάφερε να το πετύχει. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξαναλέω ότι φέτος βλέπουμε μια Ευρωλίγκα με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Με τρεις ομάδες, τη Φενέρ, τη ΣΕΚΑ και τη Ρεάλ, να είναι τα φαβορή για να βρεθούν στο Final Four και μία από αυτές να κατακτήσει και τη διοργάνωση, αλλά με ομάδες όπως η ΕΦΕΣ, η Μπαρτσελώνα, μιλάω για ομάδες, αυτές οι δύο γενικά είχαν πιο σταθερή εικόνα μέσα στη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση που είναι και επειδή είναι μια ομάδα που έχει 6 ευρωπαϊκά, δεν μπορεί να τη διαγράψει ποτέ. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα περάσει, αν θα είναι τελικά στα playoff, αλλά η Ρεάλ σιγά σιγά μειώνει, το έχει πάει στους 6 με τις Αλγκύρες. Είπαμε ότι αν κερδίσει και η Ρεάλ της Αλγκύρης, νομίζω ότι η νίκη του Ολυμπιακού αύριο είναι πρόκριση. Πάει να παίξει με Τσέσεκα, αν δεν κάνω λάθος, ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω λοιπόν ο Ολυμπιακός αν είναι σε φάση να διεκδικήσει πράγματα, γιατί έχει διάφορα άλλα ζητήματα που τον απασχολούν, αλλά σε κάθε περίπτωση η χρονιά που βλέπουμε φέτος στην Ευρωλίγκα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και από του χρόνου που θα έχει συν δύο ομάδες, η μία θα είναι η Βιλερμπάν, δεν θυμάμαι ποια θα είναι η άλλη, δηλαδή που θα πάει πρωτάθλημα 18 πια ομάδων. Και με περισσότερα παιχνίδια και με περισσότερες διπλές εβδομάδες και με περισσότερο χρόνο αγώνων, με συν 4 αγωνιστικές, νομίζω θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έτσι, συν το ότι κάθε χρόνο βλέπουμε μια ομάδα η οποία ξεχωρίζει. Δηλαδή, πέρυσι ήταν η Ζαλγκύρης που έφτασε μέχρι το Final Four. Φέτος μπορεί να είναι η ΕΦΕΣ, που όντως έχει κάνει πολύ καλή σεζόν.
Έτσι και είναι ομάδα η οποία δεν είναι φτηνή. Βλέπα σήμερα κάποιες δηλώσεις του Βατούτιν σε αυτό το. Τη συνεδρίαση των μετόχων της Ευρωλίγκα, που είναι φυσικά και οι ομάδες με τα συμβόλαια, οι 11 που έχουν δεκαετή συμβόλαια. Και έλεγε ότι ο μέσος όρος budget στην Ευρωλίγκα είναι 25, κάτι εκατομμύρια. 25,8 αν δεν κάνω λάθος. Μέσος όρος, Οι δύο ελληνικές ομάδες είναι πιο χαμηλά. Πολύ πιο χαμηλά, θα πω εγώ, από το μέσο όρο της Ευρωλίγκα. Και γι' αυτό, όπως βλέπετε, δεν μπορούν να έχουν πια τις επιτυχίες του παρελθόντος ή τέλος πάντων δεν θεωρούνται φαβοροί. Και ο Παναθηναϊκός είναι σε μια κατάσταση σίγουρα καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει διάφορα ζητήματα έξω από το γήπεδο, διάφορα ζητήματα μέσα στο γήπεδο που πρέπει να τα λύσει, τα οποία θα το ερχόντουσαν ομοτελειακά γιατί πέρασαν τα χρόνια και αφορούν το Σπανούλι, το Πρίντεζι, που δεν είναι εύκολο να τους αντικαταστήσεις, δεν είναι εύκολο να ξαναβρεις τέτοιους παίχτες και ειδικά Έλληνες. Και έχει γίνει και όλο το κομμάτι το οικονομικό γύρω-γύρω από τον Ολυμπιακό που τον έχει στριμώξει πολύ. Έτσι. Και γενικότερα βλέπουμε ότι κάθε χρόνο στην Ευρωλίγκα προκύπτουν ομάδες πολύ δυνατές, πολλά χρήματα. Η ΕΦΕΣ είναι ομάδα με πάρα πολλά χρήματα. Κάθε χρόνο σχεδόν τις τελευταίες σεζόν ρίχνει χρήματα για να διεκδικήσει πράγματα. Φέτος με τον Αταμάν προπονητή έχει καταφέρει να βρει ένα συγκεκριμένο τρόπο να αγωνίζεται αυτό που τη ταιριάζει. Έχει παίκτες όπως ο Ντάνστον, όπως ο Λάρκιν, ο Μίτσιτς, παίκτες πολύ καλούς και με εμπειρία και με ταχύτητα και με ποιότητα και με όλα αυτά. Η Μπαρσελόνα με τον Πέσιτς φέτος, αφού ταλαιπωρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, άλλαζε προπονητές πολλούς. Όχι ο Μπαρτζόκας, όχι ο Σίτο Αλόνσο. Ο Πέσιτς που είναι παλιά αλεπού, να το πω έτσι, και έμπειρος, μπορεί να μην είναι και πολύ συμπαθής. Αλλά φέτος η Μπαρσελόνα έχει μια σταθερή πορεία. Για τις δύο ελληνικές τα είπαμε. Η Ζαλγκύρης δύσκολα θα είναι στην. Εκτός και αν καταφέρει να κερδίσει σήμερα με την Ρεάλ, δεν θυμάμαι ακριβώς τα σενάρια που για τη Ζαλγκύρης. Έχω μια λατρεία λόγω Σάρας. Δεν έχει την περσινή εικόνα και νομίζω και λίγο αναμενόμενο. Γιατί από πέρσι της φύγανε πάρα πολύ σημαντικοί παίχτες. Και το έχω πει και πολλές φορές και το έχω εξηγήσει. Δεν γίνονται οι μάχες τόσο εύκολα. Δεν μπορείς δηλαδή ξαφνικά σου φύγανε δύο παιχταράδες, παίρνεις στα χαρτιά άλλους δύο και ξανά είσαι στο ίδιο επίπεδο. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τις Αλγύρες, η οποία φέτος δεν έχει όντως την εικόνα που είχε πέρσι. Και υπάρχει φυσικά και η Μπασκόνια, η οποία όλα δείχνουν ότι θα είναι στα play-off, η οποία είναι ομάδα η οποία είναι αυτή που διοργανώνει θεωρητικά το Final Four, οπότε έχει αυτή ένα μεγάλο κίνητρο. Ταλαιπωρήθηκε και αυτή από τον Ανασμούς, δεν έχει και αυτή σταθερή εικόνα, αλλά γενικά με το περάσιο του προπονητή έχει ενδιαφέρον τον μπάσκετ που πέρυσι μέσα σε λεπτομέρειες έχασε από τη ΣΕΣΕΚΑ, παρότι είχε αυτό το μεγαλύτερο κίνδυνο, το πω έτσι, αν και όλα δείχνουν ότι περνάει και με ήττα. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι της Αλγκύρης με τη Ρεάλ, που έχει ενδιαφέρον και για τον Ολυμπιακό. Ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός τα δύο αποτελέσματα στο ΣΕΣΕΚΑ Μπασκόνια με την νίκη της ΣΕΣΕΚΑ και στο ΕΦΕΣ Αρμάνι με την νίκη της ΕΦΕΣ τον βολεύουν. Θέλει και εδώ ήττα της Αλγκύρης, ώστε αύριο με νίκη να περνάει αυτός. Αν καταφέρει της Αλγκύρης να κερδίσει, θα περιμένω εδώ, θα γράψουν οι συνάδελφοι, γιατί ξαναλέω ότι με τα σενάρια έχουν μπερδευτεί πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά, γιατί έχει πάρα πολλές ομάδες οι οποίες διεκδικούν πρόκριση στα play-off τη τελευταία αγωνιστική. Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως επίσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Ευρωλίγκα για ακόμα μία χρονιά, τελευταία αγωνιστική που παίζονται προκρίσεις, δηλαδή που δεν εξαρτάται μόνο το αποτέλεσμα, δεν εξαρτάται την πρόκριση μόνο από το αποτέλεσμα μίας ομάδας, δηλαδή που μπορεί να κερδίσει μία και κοιτάει τι κάνει η άλλη, δεν έχει παιχνίδι την ίδια ώρα, ούτε την ίδια μέρα. Λειτουργεί με το πρόγραμμά της κανονικά και δεν υπάρχει, ας πούμε, τελευταία αγωνιστική ώρα τα μάτς, ξέρω εγώ, 8 η ώρα Ελλάδος, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, για να μην υπάρχει οποιοδήποτε παρατράγουδο. Κάθε χρόνο το κάνει και τα προηγούμενα χρόνια το κάνει και φέτος. Τα παιχνίδια όλα δεν πάνε στην ίδια ώρα τελευταία αγωνιστική. Παίζουν όλοι κανονικά και μπορεί ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, να καίγεται για το τι γίνεται στο ΕΦΕΣ Αρμάνι. Μπορεί να το μάθει είτε πριν το δικό του παιχνίδι, όπως καλή ώρα έγινε, μπορεί να παίζει σήμερα ο Ολυμπιακός και να έπαιζε αύριο με την Αρμάνη και να περίμενε αύριο να μάθει τι θα γίνει. Έτσι, στην Ευρωλίγκα θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να παίζουν όλα τα παιχνίδια μαζί. Η αξιοπιστία είναι πολύ ψηλά σύμφωνα με όσα είναι στην Ευρωλίγκα, οπότε δεν υπάρχει και λόγος να αλλάξουν τα ωράρια τους για να γίνει η τελευταία αγωνιστική την ίδια ώρα. Και έχω λίγο τη στάση μου γι' αυτό, γιατί έχουμε διάφορα πράγματα τελευταίο καιρό και πέρσι και πρόπερσι.
Φέτος μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει, γιατί όντως και η ΕΦΕΣ και η ΤΣΣΚΑ που δεν είχαν ουσιαστικό βαθμολογικό ενδιαφέρον κερδίσανε. Αλλά γενικότερα είναι λίγο ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι συνηθισμένο για στους Έλληνες. Εμείς οι Έλληνες το έχουμε συνηθίσει τελευταία αγωνιστική σε όλα τα πρωταθλήματα, τέλος πάντων, όταν παίζουν διάφορα πράγματα να παίζουν περίπου την ίδια ώρα οι ομάδες και μάλιστα να βλέπουμε ότι παιχνίδια που είναι να ξεκινήσουν εγώ 4 η ώρα να ξεκινάει και λίγο πιο αργά. Έτσι, με το δικό μας γνωστό ελληνικό αγαπημένο τρόπο. Εδώ νομίζω το καλάθι του Κάρολ δεν πρέπει να μετρήσει, γιατί με το ένα βάζει layup, με το άλλο σπρώχνει τον Ντέιβις για να του κάνει τάπα. Πάντω το μέτρησε το καλάθι. 62-68 είναι και το match στο Real Ζαλγκίρις. 9 λεπτά από το τέλος είναι παιχνίδι το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, stoichman.gr είναι μαζί μας. Stoichman, αυτήν την ώρα που μιλάμε, μπορείτε να μπείτε στο live της και να βρείτε όλες τις επιλογές τις διαθέσιμες για το Real Ζαλγκίρις. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να βλέπει το 62-68, 8-57 από το τέλος. Η Real θα κάνει στο τέλος την ανατροπή και θα κερδίσει. Το έχει επιλογή στοίχημα. Μπορεί να βλέπει ότι η Real θα βάλει μέχρι το τέλος του αγώνα πάνω από 75 πόντους. Το έχει και αυτό επιλογή στοίχημα. Μπορεί να βλέπει ότι ο Ζαλγκίρις θα βάλει πάνω από 78,5 πόντους. Το έχει και αυτό στοίχημα. Καθημερινά λοιπόν οι καλύτερες επιλογές, οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά από την στοίχημα.gr με το καζίνο το ανανεωμένο, το οποίο σας δίνει και εκεί πάρα πολλές επιλογές για τους φίλους αυτών των παιχνιδιών. Όπου και αν είστε, από το κινητό σας, από το τάμπλετ σας, από τον υπολογιστή σας, η Stoichman είναι μαζί σας. Κατεβάζετε την εφαρμογή είτε για λειτουργικό Android είτε για iOS, για εσάς που είστε της Apple, και έχετε το Stoichman παντού και πάντα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μισάωρο. Σχετικά, παιδιά, νομίζω τα ανέλησα όλα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο τελευταίο μισάωρο για να κλείσουμε. Τελευταίο κομμάτι που πεις Μπαλαντέρ στο Λίγο. Έλα ρε Νίκο, πιάσαμε ρε φίλε, έλα, ναι. Λοιπόν, Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα, Γιάννη Ζάτση, ρύθμιση του ήχου. Και όλοι εσείς FM καινούν τα μηνύματά στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Αυτό. Ορίστε. Αυτό. Τι έγινε ρε φίλε. Έκλεισε. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα έχουμε θέματα, Νίκο. Όλα θα γίνουν πάνω στη δικιά μου τη βάρκα. Έχουμε θέματα, έτσι. Ναι. Έχουμε ανταλλαγές απόψεων. Ναι, απόψεων. Τι να κάνεις. Απόψεων, ναι. Τι να κάνεις, φίλε. Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα. Έτσι πάει. Για πες από λεπτά, τι έχουμε, φίλε μου. Το κορμάκι. Τι έχουμε στο Παναθηναϊκό Σάρις. Πόσο έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε 4. Ωραία. Οι προηγούμενοι πάντα χαλάνε. Απρίλιο. Αλλά είναι σε μεσχέρα. Γιατί πιστεύεις γίνεται αυτό. Και πάμε στο 18. Ωραία. Το 18 πάμε. Okay. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Τι έχουμε, Παναθηναϊκός Άρης. Ναι, φίλε. Παναθηναϊκός Άρης, φίλε. Ένα ντέρμπι το Σάββατο στο ΆΚΑ. Κυκλισμένο το θυρώνε. Ναι. 7 η ώρα. Πάει ο Άρης να πάρει την νίκη. Αποδεχνείται τον Ατρόμητο. Να φύγει με 3 μπροστά. Να πάρει την τέταρτη. Τα πράγματα είναι απλά. Αφού το πάει ο Άρης να πάρει την νίκη, το λες τόσο εύκολα και... Δύσκολο μάτς. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι ούτε Ολυμπιακός, ούτε ΑΕΚ είναι. Οκ. Ναι. Okay. Αυτά έχει γράψει 8 το κοντέρ. Το μόνο... Ναι, και με τα τρόματα αλλά 4. Ναι, ρε φίλε, έχεις δίκιο. 4-4-12. 2 στα 3 Τσαλτίδες. Ναι. Ακούγεται πιο καλά. Ναι. Δεν είναι Ολυμπιακός, όπως είπες και εσύ. Δεν είναι Ατρόμητος, δεν είναι ΑΕΚ. Είναι όμως Παναθηναϊκός, ό,τι και να είναι. Θέλει προσοχή. 4 δεν νομίζω να φας, αν χάσεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Άρης μπορεί να χάσει αυτό το παιχνίδι. Με δεδομένη την εικόνα των δύο ομάδων τελευταίο διάστημα. Uh-huh. Εγώ το μόνο που φοβάμαι από τον Άρη είναι αυτό που τον πιάνει ακόμα όταν κατεβαίνει στην Αθήνα. Που το είχες παλιά και εσύ επί χρόνια. Δεν φεύγει εύκολο αυτό, Νίκο. Ναι, δεν φεύγει εύκολο αυτό. Θέλει προσπάθεια. Είναι κουσούρι κακό πολύ. Ναι, αυτό το είχαν οι ομάδες μας εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη για πολλά χρόνια, μεγάλο κουσούρι. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει να το αποβάλει από το DNA του. Ναι. Ο Άρης ακόμα. Μεγάλη υπόθεση τελικός, ναι. Πέσης, φίλε. Μεγάλη υπόθεση. Ο Άρης ακόμα δεν το έχει καταφέρει. Δηλαδή φέτος σου δείχνει ότι δεν το έχει ακόμα. Αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, θα κάνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, πιστεύω. Ναι. Αδιάφορος ο Παναθηναϊκός, ναι, okay, αλλά. Θέλει το παιχνίδι. Για... Κάποιος ο οποίος έχει ευχηθεί πολλές φορές να. Ναι. Για λόγους γοήτρου το θέλει. Να καεί το ΆΚΑ, έτσι. Το έχει ευχηθεί. Ναι. Γιατί ειλικρινά ο ΠΑΟΚ πήγαινε τα προηγούμενα χρόνια με ό,τι ομάδα και να ήταν. Ναι, κακή, ναι, καλή, ναι, τώρα και πάντα έχανε. Πάντα. Ό,τι και να γινόταν. Δηλαδή τον άπαιρνε σοπαλία ήταν επιτυχία. Αν κέρδιζε, καλά.
Ήταν φωταγούνταν η πόλη. Αλλά ήρθε πέρσι εκείνο ο τελικό φίλε και τα άλλαξε όλα. Αλήθεια, ναι. του κυπέλου. Ο Άρης που γύρισε το κουμπί Παναγιά που έλεγε και ο Μοσπονδιακό. Προϊστορία του με τον Παναθηναϊκό σε 50 κάτι παιχνίδια. 54. Ναι, σε 54 παιχνίδια νομίζω έχει 4 νίκες στην Αθήνα. Είδες. Τελευταία σεζόν 6-7. Με ένα σημαίνει τον Μπελέμ. Ο Νασημέντο. Και μια ισοπαλία 12-13 με τον γκολ του Γιαννιώτα στο 89. Τα τελευταία καλά αποτελέσματα που έχει πάρει στην έδρα του Παναθηναϊκού. Και στο ΆΚΑ συγκεκριμένα, γιατί 33 παιχνίδια είναι στη Λεωφόρο, 21 είναι στο ΆΚΑ. Έχω μελετήσει. Μπράβο. Γι' αυτό. Είναι από τα παιχνίδια που προσφέρονται έτσι ως ευκαιρία για να αρχίσει να αποβάλεις λίγο αυτή την κακή νοοτροπία όσον αφορά την Αθήνα. Που ταλαιπωρούσε και ταλαιπωρεί χρόνια τη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει από φέτο, από πέρυσι, από εκείνο τελικό να την αποβάλει σιγά σιγά από το DNA του. Ο Άρης πρέπει να βαδίσει και αυτό στο ίδιο μονοπάτι. Και είναι ευκαιρία να ξεκινήσει από το μάτι του Σαββάτου. Δεν είπα πάμε κατευθείαν να κερδίσει την ΑΕΚ, ας κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Στο κυκλισμένο το θέρον, οκ, και τι έγινε. Στο κυκλισμένο το θέρον, ο ΑΚΑ με την ΑΕΚ, 4 έφεγε. Σωστά. Εντάξει. Που πήγε ο Ερέρα να πούμε να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχία στην ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ τον έκανε στην κόντρα μπαράλια. Μεγάλη επιτυχία. Ποδοσφαιρική εξυπνάδα, ζερό. Λοιπόν. Με το Μαύρα και τον Μπάσα υπάρχουν άτομα, επειδή το μάτσο το έβλεπα εδώ. Υπάρχουν άτομα τα οποία ήταν εδώ πέρα πριν, όταν βγήκε η δεκάδα και χτυπιόμουν έξω γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω τον τρόπο που παρατάσσει την ομάδα και μετά στα πρώτα λεπτά τον τρόπο που έπαιζε. Και λέω δεν γίνεται αυτό. Ήσουν σε φάση wait for it δηλαδή. Ναι, ήταν εντελώς wait for it και ήρθε, εντάξει. Ναι. Okay. Δεν είπαμε ότι είμαστε γκουρού του ποδοσφαίρου, αλλά εντάξει. Γιατί είναι γκουρού να το πούμε, δεν κατάλαβα. Πώς λέει εκείνη, ο χειρότερος προπονητής είναι καλύτερος στο δημοσιογράφο. Το επιβεβαιώνω 1000%. Εντάξει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι αλήθεια. Είναι η ναι. μεγαλύτερη αλήθεια από τα, ναι. από τα κλισέ. Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Είναι από τις μεγαλύτερες αλήθειες. Εντάξει, εμείς με όσα. Ωστόσο. Εμείς, πρόσεξε. Εμείς μαθαίνουμε. Όχι βλέποντας. Γιατί και ο άλλος λέει 20 χρόνια πάω, βλέπω μπουζούκι να παίζει άλλο τον μπουζούκι και μπουζούκι δεν έμαθα. Εντάξει. Εμείς προσπαθούμε να μάθουμε και να αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα μιλώντας με τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Ναι. Λίγα-λίγα, ρε παιδί μου, περνούν τα χρόνια, φτιάχνεις μια καλή δομή, έτσι, μια καλή βάση για να αντιλαμβάνεσαι δύο-τρία πράγματα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, γιατί υπάρχει κόσμος, τον Νίκο ξέρεις πολύ καλά, ο οποίος δεν καταλαβαίνει, είναι λίγο... Ο άλλος βλέπει ένα παιχνίδι... Η βόμβα είναι λίγο βραδιφλεγής, δεν καίει εύκολα. Ναι, εντάξει. Κάποια πράγματα όμως... Μετά από κάποια χρόνια βλέποντάς σου, αρχίζουν και σου φαίνονται λογικά και διακρίνει το μάτι σου πράγματα που δεν τα εντόπιζε τα προηγούμενα χρόνια. Ότι ας πούμε δεν γίνεται να παίζει με δύο αργούς κεντρικούς αμυντικούς. Πρέπει να έχεις ένα γρήγορο πίσω ή ένα λιγότερο αργό. Γιατί οι γρήγοροι κεντρικοί αμυντικοί είναι αυτοί που παίζουν στη Ρεάλ, στην Μπαρτσελόνα κτλ. Δεν υπάρχει γρήγορο στόπερ, υπάρχει λιγότερο αργό. Εδώ θα μάθετε μπαλίτσα. Το εξήγησε πολύ ωραία. Εντάξει, εδώ θα μάθετε μπαλίτσα. Okay. Ο Βαράν είναι γρήγορο. Ο Ράμος είναι γρήγορο. Εκείνη είναι, ναι. Γιατί ο εκείνη... Κρέσπο είναι γρήγορος. Όχι. Τι όχι, ρε φίλε, γρήγορος είναι. Για αυτό το επίπεδο, πλάκα κάνεις. Καταλάβατε, έτσι είναι. Τι μάτσι εκείνο, ρε φίλε. Ποιο. Το 4-0 είναι. Εντάξει, δεν είναι χειρότερη φετινή εικόνα του Άρη, ναι, λέω εγώ. Και με τον Αργοτέλη. Ναι, σωστά. Και με τον Αργοτέλη. Ήταν το χάλι πολύ. Απλά με τον Ερωτέλη έκανε και μια-δυο φάσει. Με την ΑΕΚ δεν απείλησε και ιδιαίτερα εν έλεγε. Μόνο μια φάση με. Πήρε κάτι φορά, τελείωσε. Με τον Τιγκινί είχε κάνει. Πήρε κάτι φορά και μετά τελείωσε. Μαριφίλη, δηλαδή εντάξει, δεν γίνεται. Είναι σαν να είμαι εγώ με το πεζό. Έχω απέναντί μου ένα τζιπ το οποίο δεν έρχεται κατά πάνω μου. Κάθεται, με περιμένει. Και πάω εγώ και φεύγω πάνω στο τζιπ. Δεν γίνεται. Το τζιπ έχει μπροστά εκείνα τα σίδερα, δεν θα πάθει τίποτα. Εμένα το πεζό θα γίνει παράλια. Μάλιστα. Είμαι λίγο απορροφημένο στο Real Ζαλγκύρι. Σε βλέπω, ναι, σε βλέπω. Okay, ναι. Γιατί έχει ενδιαφέρον τον Ολυμπιακό. Αν το πάρει Ζαλγκύρι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακό δεν περνάει, αλλά περιμένω αυτό το σενάριο το σίγουρο. Ήθελε ήττα και τη Ζαλγκύρι εδώ ο Ολυμπιακό. Θα πέσει γλέντι δηλαδή από DPG μετά. Μετράει, το έβαλε εδώ η Ζαλγκύρι. 36 φορέ και 5 δέκατα πριν το τέλο. Η Ζαλγκύρι συν 5 μέσα στη Real. Οπότε δύσκολα τα πράγματα. Βγάλει λίγο μια βαθμολογία που βγάζει. Ολυμπιακός. Δεν έπρεπε να μετρήσει το καλάθι.
Δεν είναι ο μετρητή στο καλάθι. Στεφάνη και έξω ήταν. Την έβγαλε ο. Την ακούνε τη Στεφάνη. Τέλο πάντων. Οκ. Ισοφάρισε ή. Ποια ισοφάρισε, Νίκο. Η Μπέτη ισοφάρισε. Το έκανε 1-1 στην Ελλάδα. Σοσιεδά, στο μοναδικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη το Αταλάντα Μπολόνια. Πήγαινε 4-1 και δεν αλλάζει κάτι. Θα λέγαμε, φίλο, ότι είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να πιάσει τον Παναθηναϊκό πάνω στον ενθουσιασμό του ενδεχομένως. Πού ρε? Στο μπάσκετ. Όχι. 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 Πάρα πολύ δύσκολο. Συγγνώμη. Okay. Ανακαλώ. Να είσαι ανταγωνιστικός για ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα, οκ. Okay. Ναι. Είναι καταρχάς ο Παναθηναϊκός δεύτερο σερί παιχνίδι στην Ελλάδα, πλάκα μας κάνεις. Και 25 τίποτα να βάλεις δεν θα χάσει. Να ξέρεις. Δεν θα σε αφήσουνε. Λέμε ρε παιδί μου στο σενάριο που είναι αυτό. Έτσι. Στον, είναι πολύ μεγάλη διαφορά επέδου δύο ομάδες. Είναι, παρότι οι ομάδες παίξανε τελικό κυπέλλου πριν πόσο, δύο μήνες ουσιαστικά. Φλεβάρις, ναι. 1,5 μήνα, όχι δύο, οκ. Okay. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερος τώρα από τότε. Σε εκείνο το τελικό. Στην άτυπη ρεβάνς του τελικού. Και άτυπη ρεβάνς, καμία σχέση. Τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε. Τι ώρα είναι αυτό το μάτς? 5:30. 5:30. Ωραία μπασκετή ώρα. Ακριβώς. Αυτή είναι ώρα. Ναι. 4 παρατέταρτο. 4 παρατέταρτο. Άρης Προμηθέας Πατρών. Ναι. Ωραίο παιχνίδι. Καλά, ναι. Σίγουρα. Γιατί είσαι ωραίο μας ήταν. Θα παραλύσει πολύ. Ωραίο μας ήταν. Αν ο Άρης καταφέρει να παίξει το ξύλο του για να κρατήσει χαμηλά τον Προμηθέα, θα είναι ωραίο. Ματς, αν όχι, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα και νομίζω θα το καταφέρει. Έχει τη μεγάλη κουλινάρα ο Προμηθέας. Ποιον από όλους, φίλε. Έχω πολλούς εκεί που μου αρέσουν. Τον Νίκο Γκίγκα. Είναι παιχτάρα. Είναι. Συμφωνούμε. Και ο Λεωνίδος ο Κασαράκης είναι πολύ καλός. Δεν τον ήθελε ο Άρης κάποτε και τον άφησε να φύγει. Και ο Ρίον Μπράουν είναι πολύ καλός παίχτης. Δεν τον ήθελε, Άρη. Έχει πολλούς ωραίους προμηθεές. Ο Πρίφτης νομίζω ήταν προπονητής του Ανιφίου Γκίγκα στον Άρη. Όχι τελευταία φετία όμως. Τι νοείς. Τότε που είχε φύγει ο Γκίγκα στη μέση ζώνη και είχε πάει στη Βέντσπιλς. Ο Γκίγκα είχε πάει εκεί πέρα πάνω, στη Όλτη Μάνα. Τότε είναι που ήμασταν εμείς σφιχτά ακόμα. Έτσι νομίζω. Πριν έρθει ο Νίκο. Έτσι νομίζω. Και ανοιχτούμε. Όχι τότε, στην τελευταία φοιτεία. Ναι. Στην προηγούμενη του πέφτει. Πριν έρθει ο Νίκο. Γιατί μετά έρθει ο Νίκο και αν ήταν ο Νίκο δεν θα έρθει. Μετά, φίλε, τι να σε κάνει. Δεν θα έφευγε ο. Που έβλεπε τα μάτια του NBA σε αεροπλάνο με την Τζόρτζια. Είναι γνωστά αυτά. Έχουν υποθεί αυτά, έτσι. Ναι. Και εμείς θέλαμε να παιδίσουμε στο NBA, αλλά ήρθαμε στον Άρη. Ναι. Και κάποιοι εδώ πέρα στην Άνθρωπη γράφαν το όραμα του Λάσκαρ ή Τζόρτζια ή τρέλα τη Τζόρτζια. Βέβαια. Δεν ξαναλλάξει η κατάσταση, φίλε, και κάποιοι φίλοι τη Τζόρτζια. Αναλάβουν εξουσία που ξέρει, μπορεί να έχουμε καμιά επιστροφή. Στο άσπρο άλογο. Γιατί όχι. Κολλητή είναι το Μαρεβάκι. Ας έρθει. Δουλειές δεν έχουν κάνει μαζί. Νομίζω έχουν άμα έχει, μαζί. Να έρθει. Σίγουρα έχει λόγο. Αυτή έχει σίγουρα. Να βρεθεί ο τρόπος να εμφανιστούν. Ναι. Ο άλλος είχε αυτά που είχε. Ναι. Αυτό, δηλαδή τώρα εσύ μπασκετικές στα μάτια που σίγουρα δεν ακούς. Κάνε ένα ρεπορτάζ και ψάξει τι γίνεται με την αντιδικία Τζόρτζια Λετωνού. Τι γίνεται, φίλε, δεν πλήρωσε την εγγύηση και είναι κομπλέ. Εγγύηση ήταν για τον Νίκο ή για την Τζόρτζια. Για την Τζόρτζια που βγήκε αμέσως και του Νίκο λίγο άργησε, αλλά την πλήρωσε γι' αυτός. Ναι, αλλά στα δικαστήρια τι έγινε μετά. Είμαστε σε φάση αναμονής, φίλε. Τα δικαστήρια, όπως ξέρεις, δεν είναι. Δεν θα γίνει ποτέ. Άιντε πήγαμε, έγινε η δίκη και τελειώσαμε. Βγήκε η απόφαση και τελειώσαμε. Δεν θα γίνει ποτέ. Μέχρι να οριστεί, μέχρι να γίνει, να βγει η πρωτοδική απόφαση, να γίνει η έφεση, να ξαναοριστεί και αυτή, να έχει δρόμο. Okay. Και μόνο που τα ακούω. Ο Λετωνός. Πώς τον λένε? Αχ, ο Λετωνός. Κουσμίσκας, πώς λέγεται. Όχι. Λετωνός. Λάσκαρης. Λάσκαρης. Google. Λάτισεβς. Λάτισεβς. Η πτώση του Μίστερ Άρης που εμφανίστηκε σαν Μεσσίας Εσπρέσο. Σεπτέμβριο 17. Ελβετικό ένταλμα σύλληψη για τον Νίκο Λάσκαρη. Βλέπω. Πώς τον λέγανε, μωρέ. Όποιος με συνδέει με τον Λάσκαρη, Γουλιέλμος. Όποιος με συνδέει με τον Λάσκαρη είναι βλάκας. Λαμένε. Ο Τανιέλ Γιλμάς, ρε φίλε, τους θυμάσαι αυτούς που είχαν έρθει. Ναι, βέβαια. Θυμάμαι τον Μερλή που ήταν έξαλλος. Ναι, ήταν. Με τα δαχτυλίδια του Άρη και τέτοια. Που είχαν κάνει και προφίλ στο Twitter, μάθαμε, το βγάζει και εδώ πέρα. Άρης Τουρκιγέ Official. Τουρκιγέ. Ρε τον Άρης Τουρκιγέ. Πώς λεγόταν, ρε. Αχ, τώρα αρχίζει να μου έρχεται το μεταξύ. Θα το βρω. Λάσκαρης Λετωνός. Το 10 όχι. Το 10 κιόλας μάλιστα. Ο βίος και η πολιτεία των συνεταίρων της κυρίας Μητσοτάκη.
Και εδώ πέρα. Και, και γράφει. Μαρεβάκι. Γεωργία Ευσεβίου Λάσκαρη. Βέβαια. Βέβαια, ρε φίλε. Ναι. Ο Λετωνός κάτσε εδώ πέρα. Κάτσε εδώ πέρα το έχει. Ναι, ρε φίλε, εδώ θα το έχει σίγουρα. Η εκπομπή Δίκη. Ο Μάνος τι κάνει, ρε φίλε. Ο Μάνος. Μιχάλ Σουμπότνης. Σουμπότνης, α, μπράβο. Σουμπότνης. Σουμπότνης ή Σουμπότνης. Σουμπότνης, Λευθέρης. Όχι. Μιχάλ Σουμπότνης. Ο Λεβανός. Αυτός. Τι να κάνει, ρε φίλε. Ο Μάνος τι να κάνει, ρε φίλε. Τι ξέρω. Πού και που ανεβάζει κάτι story περίεργα. Δεν έχει γυρίσει στη Ξάνθη. Α, δεν το γνωρίζω. Δεν έχω exact location. Να σου πω την αλήθεια. Καλά να είναι. Ο Μανός. Καλά θα είναι, ρε φίλε. Καλά θα είναι. Δεν χάνονται αυτά τα παιδιά, ξέρεις. Όχι, δεν νομίζω ότι θα χαθεί. Λοιπόν, η Ρεάλ δεν θα την κερδίσει η Ζαλγκίρης. Η Ζαλγκίρης θα την κερδίσει μέσα στη Μαδρίτη και νομίζω ότι αυτό αφήνει έξω τον Ολυμπιακό. Αλλά περιμένω να δω ολοκληρωτικά το story. Ξέρω να αφήνει έξω με ήττα. Νομίζω να χάσει την Ταρουσάφα κάποιο. Πώς να γίνει αυτό το θαύμα. Λοιπόν, κάτσε να βάλω βαθμολογία. Έτσι, εγκυκλοπαιδικά, ρε παιδί μου. Πρώτη είναι η Τσέσεκα. Η Φενέρ. Η Φενέρ του Ζέλ. Ναι. Λοιπόν, περίμενε όμως ανοίξει εδώ πέρα. Βγάζει και κατά τη διάρκεια του αγώνα, έβγαζε και ένα πινακάκι με τη βαθμολογία του Γιασικεύου. Το βλέπω να πανηγυρίζει, οπότε μάλλον ο Ζαλγκίρης πέρασε. Το κατάφερε γι' αυτό. Ο 8η. Μάλλον 8η. Άρα παίζει με την Φενέρ, μάλιστα. Τη βλέπω στον πάγκο να πανηγυρίζουν, ρε. Δεν είναι ότι. Α, κερδίσαν και πέραν. Λοιπόν. Φενέρ Ζαλγκίρης. Τσέσεκα Μπασκόνια. Ρεάλ Παναθηναϊκός Εφές Μπαρτσελώνα. Άρα Ολυμπιακός είναι έξω. Τελείωσε. Με την νίκη Ζαλγκίρης. Η Ζαλγκίρης στην επόμενη φάση. Είναι στους 8 και ο Ολυμπιακός, ό,τι και να κάνει αύριο, είναι έξω. Τα ζευγάρια λοιπόν είναι αυτά. Φενέρ Μπαχτσέ Ζαλγκίρης. Τσέσεκα Μόσχα Μπασκόνια. Ρεάλ Παναθηναϊκός Εφές Μπαρτσελώνα. Τρία μεγάλα φαβορί. Πάμε πάλι. Φενέρ Ζαλγκίρης. Τσέσεκα Μπασκόνια. Ρεάλ Παναθηναϊκός και Εφές Μπαρτσελώνα. Τρία μεγάλα φαβορί. Ποια είναι τα τρία μεγάλα φαβορί. Φενέρ, Τσέσεκα και Ρεάλ. Θεωρείς δηλαδή τόσο μεγάλο φαβορί τη Ρεάλ απέναντι σε αυτόν τον Παναθηναϊκό. Ναι, που έλεγες αυτό που έλεγες νωρίτερα. Εγώ γι' αυτό το λέω. Είπα κι άλλα όσο ήσουν μέσα. Ναι. Αλλά είναι φαβορί. Είναι φαβορί. Φαβορί. Και Εφές Μπαρτσελώνα θεωρητικά είναι το πιο ισορροπημένο. Οκ, okay, θα τα δούμε όλα. Η Φενέρ έχει νομίζω το πιο εύκολο έργο, μπορεί θεωρητικά. Ναι. Υπάρχει διαφορά επίπεδου με τις Αλγύριες. Και δεν σε κάνει διαφορά επίπεδου με την Μπασκόνια. Ναι. Πλέον η Μπασκόνια έχει το μεγάλο κίνητρο ότι γίνεται στην έδρα στο Final Four. Οπότε θα τα δώσει όλα για να προκριθεί. Ναι. Τώρα ο Παναθηναϊκός, θα έλεγα και πριν, ότι ό,τι και να είναι ο Παναθηναϊκός που είναι σε καλή κατάσταση εδώ και 1-1,5 μήνα, είναι πολύ βαριά φανέλα. Ναι. Δηλαδή από τη Ζαλγκύρη, την Μπασκόνια, τον Παναθηναϊκό και την Μπαρτσελόνα, νομίζω ότι οι τέσσερις με το πλεονέκτημα δεν θέλουν τον Παναθηναϊκό. Πέφτει πάνω στη Ρεάλ. Οκ. Okay. Θα το δούμε. Και ο Ολυμπιακός δεν συνεχίζει με το διπλό της Ζαλγκύρης του Σάρα. Σε 7 δευτερόλεπτα έχει ακόμα, αλλά δεν αλλάζει κάτι. 86-93 το σκορ. Η Ζαλγκύρης θα κερδίσει και θα καταφέρει και αυτή στο τέλος, από εκεί που μέχρι πριν 4-5 αγωνιστικές φαινόταν εντελώς απίθανο. Mm-hmm. Να το καταφέρει να βρεθεί στα play-off. Μπράβο στους Ζαλγκύρης, μπράβο στους Σάρας. Είμαστε φαν του έτσι κι αλλιώς. Αυτός δεν θα πάει κάποια στιγμή. Παραδοσιακά. Στον πάγκο μιας μεγαλύτερης. Θα πάει στην NBA κάποια στιγμή ο Σάρας. Φίλε, δεν θα πάει. Α, θα πάει κατευθείαν εκεί, δεν θα μπλέξει εδώ πέρα. Έτσι πιστεύω. Εδώ πέρα δηλαδή τι παραπάνω κάνει. Πέρσι πήρε τις Ζαλγκύρης με πολύ χαμηλό μπάζετ, πήγε Final Four. Φέτος από το πουθενά τη βάζει play-off. Ναι. Αφήγει να πάει από την Μπαρτσελόνα. Okay. Στον Παναθηναϊκό το αποκλείω με Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Η μοναδική υπόθεση να πάει καπαλούν είναι η Μπαρτσελόνα, γιατί του αρέσει πάρα πολύ η Βαρκελόνη και έχει περάσει πολύ ωραίες στιγμές. Έχει σπίτι η Βαρκελόνη. Εκεί ως παίκτης. Ναι. Αλλά εκεί έχει πέσει. Ο οποίος πέσει όταν του είπαν για τον Γιασικεβίτσο, είπε ότι ναι, να έρθει και βοηθός μου. Όταν του είπαν να λάβει άλλο πόστο για να μην έρθει στον Παναθηναϊκό, δηλαδή. Ας πούμε. Δεν μπορεί να μπλέξει ο Σάρας με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, φίλε. Δεν μπορούν να μπλέξουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ένα εκρηκτικό μείγμα θα λέγαμε. Δεν μπορούν να μπλέξουν όλοι. Ναι. Δεν μπορούν. Ο Σάρας είναι Σάρας. Ναι. Δεν μπορεί να μπλέξει με τον Γιαννακόπουλο. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα έχουμε μανούρες δηλαδή. Θα λέγαμε. Ο Σάρας έχει πει ήδη μία φορά στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο όταν αποσύρθηκε. Τι έχει πει.
τη χρονιά τελευταία του που έπαιξε στο Παναθηναϊκό, ναι, που ήταν γνωστό ότι θα σταματήσει στο μπάσκετ, είχε πρώτο στο Παναθηναϊκό να λάβει τεχνική ηγεσία. Και είπε όχι τότε. Τότε που ακόμα δεν ήταν προπονητής. Ναι, ήταν, δεν ήταν έτοιμος ακόμα. Δεν ήταν. Okay. Δεν ξέρω αν έχουν οριμάσει συνθήκες. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Πάρα πολύ δύσκολο. Ωραία. Και πιστεύω ότι και ο Σάρας, όταν θα έρθει η ώρα να φύγει από τον Τζαλγκίρης, θα είναι για το NBA. Έτσι λέω εγώ. Λοιπόν, τελικό 86-93 Τζαλγκίρης στην επόμενη φάση. Πάντα Τζαλγκίρης με κόσμο και να παίζει. Πάντα με γεμάτο γήπεδο. Πολύ, πολύ, πολύ μπασκετικός οργανισμός, ρε φίλε. Τι ωραία. Τι γηπεδάρα, τι ωραία. Ωραία ομάδα φέτος, όχι τόσο καλή όσο πέρσι. Επιμένω. Αλλά και πάλι κατάφερε να είναι στους 8. Λοιπόν, θα δούμε και το οριστικό. Ότι είναι αυτό και δεν αλλάζει κάτι άλλο. Λοιπόν, υπάρχουν τα ζευγάρια. Δεν αλλάζει κάτι για τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι αύριο με την Ταρουσάφακα είναι διαδικαστικό μετά το διπλό της Αλγκύρης. Η Μπασκόνια δεν νίκησε στην Μόσχα, κράτησε τον Ολυμπιακό. Η Αρμάνη δεν νίκησε στην Κωνσταντινούπολη, την FSP, κράτησε τον Ολυμπιακό. Η Ρεάλ όμως δεν νίκησε στην Αλγκύρης. Η Αλγκύρης πέρασε από τη Μαδρίτη. Είναι αυτή στην επόμενη φάση. Και ο Ολυμπιακός δεν συνεχίζει στα play-off της Ευρωλίγκα. Λοιπόν, αυτά από εμάς, λίγο πιο μπασχετικά κινηθήκαμε σήμερα, γιατί όπως και να το κάνουμε είχε εξελίξεις εκεί. Ραντεβού ξανά αύριο εδώ την Τρίτη, την ερχόμενη, σαν Μπαλαντέρ, Νίκος Παδόπουλος και Νίκος Χοβίτης. Η Στίχημαν φυσικά ήταν μαζί μας, στίχημαν.gr, κάθε μέρα με τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά, κάθε μέρα με μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών σε όλα τα αθλήματα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Με πολύ μεγάλη γκάμα και στο καζίνο του Στίχημαν πλέον. Με το σερί το οποίο αγαπήσατε στο Μουντιάλ να έχει επιστρέψει. Το οποίο σου επιτρέπει να φτάσετε μέχρι αστρονομικά νούμερα. Νούμερα το οποίο μπορείτε να κερδίσετε. Στο τάμπλετ, στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, όπου και αν βρίσκεστε. Η Στίχημαν είναι δίπλα σας, μας στηρίζει και εμάς εδώ στον Μπαλαντέρ. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί και ο Ζαγόρας και Ζούγκλα. Ξεκινάει σε λίγο με το διάλειμμα, πάει μέχρι πολύ πολύ αργά το βράδυ. Εμείς θα λέμε ξανά την Τρίτη. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Καλό σας βράδυ.